καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικός χορχο πιπυροκαψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Ελάτε, ελάτε, πουλάκια μου, ελάτε, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει υπέροχα πράγματα. Ελάτε, γιατί και σήμερα θα κάνουμε μία γνή, μία αυθεντικιά, μία ατόφια ζουμουσάδα! Έχουμε καλή διάθεση, ε? Δεν πιστεύω να υπάρχει άσυ εκεί πέρα έξω που να είναι πεσμένος, αυτά, ξέρω εγώ, μελαγχολικός και τα πράγματα. Δεν, ούτε καν τα. Αυτά τα πράγματα δεν τα αποδέχεται η εκπομπή. Να ξέρετε, είμαστε εναντίον, που λένε. Είμαστε εναντίον. Ελάτε γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην παρέα του Ζουμουσού, δευτερίλα στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα πάμε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, θα πάμε να κάνουμε και σήμερα το μουχαμπέτι μας, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, για να περάσουμε όμορφα και εσείς που είστε εδώ κοντά σε εμάς. Εντός Ελλάδος και εσείς που είστε εξωτερικό, που είστε μακριά, αλλά το ίδιο μας κάνει γιατί είστε και εσείς κοντά μας. Σας νιώθουμε σαν να είστε εδώ μαζί στο στούντιο, σαν να είμαστε μια τεράστια παρέα. Ελάτε, πάμε, πάμε, πάμε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! 49 γράφει το κοντέρ. 49. Όχι μόνο βγήκαν οι αγιοβασίλειδες στις βιτρίνες, όχι μόνο βγήκαν τα λαμπιόνια στις βιτρίνες και στα μαγαζιά που πουλούν στολίδια, όχι μόνο στολίστηκαν οι πλατείες με δέντρα, φάτνες, σουξουμούξου, τόνα τάλο, ξέρω εγώ, να πούμε, ξέρω εγώ, σαν την καλή περιγραφή, σαν την περιγραφική έκφαση του λόγου, δεν έχει, παιδιά, το σουξουμούξου, ξέρω εγώ, να πούμε, ξέρω εγώ, νομίζω ότι εκφράζει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, όπως και το ζολουμουντρούχο μια καραπιπερί μου. Όχι μόνο λοιπόν έχουν στολίσει άπαντες, όχι μόνο έχει γίνει αυτό, εφτιάχθησαν, παράχθησαν οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα στα σπίτια του κάθε Έλληνα και όχι μόνο. Και ο Πανθεσσαλονίκης, ο αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, εξακολουθεί και παραμένει αήττητος. Η αλφαβήτα, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, θήτα. Ήτα. Πουθενά. Θα συζητήσουμε για το μάτς, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, θα ανοίξουμε γραμμές, κληρώνουμε ένα υπέροχο, υπέροχο τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας, στο Πόζαρ, μέσα στον Παράδεισο, μέσα στα καταπράσινα τοπία, μέσα στα ζεστά νερά, να πάτε να γίνουν όλα τσιμέντο εκεί. Τσιμέντο να γίνει, ρε. Η κάθε στεναχώρια, η κάθε μελαγχολία, στο υπέροχο Φιλοξένια, που μας δίνει όλο το χρόνο, όλο το χρόνο μας δίνει τριήμερα. Δύο διανυκτερεύσεις λοιπόν για εκεί είναι σήμερα. Και θα το κάνουμε, επειδή αυτό είναι είδος ανάγκης για μένα, δεν είναι είδος πολυτέλειας, το ξέρετε, κάθε φορά το λέω, θα το κάνουμε και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, μέσα από την επικοινωνία μας που θα ανοίξουμε σε λίγο στις 8:30, όπως κάνουμε τα τελευταία 21 συναπτά έτη. Να πω φυσικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια πλάς πλέον. 51 χρόνια πλάς. Άρε Καρντάση, άρε Καρντάση, δεν με ξεχνάς. Φιλιά, φιλιά στην Πάτρα, νεκταράκο μου. 51 χρόνια λοιπόν, η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης σας δίνει αυτό που θέλετε. Τα κορυφαία ηλεκτρικά, ειδικά αυτό το διάστημα. Ειδικά αυτό το διάστημα. LG τηλεοράσεις με φοβερή εικόνα, φοβερή ευκρίνεια. Για το πιο νόστιμο ψάρι, για τα πιο εκλεκτά θαλασσινά, πεντανόστιμα και ξεχωριστά, Αιγαίων και στο δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Εκλεκτά πράγματα, έρχεται τη λιβεριά, μακριά από λέπια, από εντόστια και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν τέτοια ηχθειοπολία. Πουθενά. Πουθενά. Φυσικά για το νούμερο ένα γλυκό, βασιλόπιτα, τσουρέκι, γεμιστό και όχι μόνο, κέικ, σοκολατόπιτες, προφιτερόλ και τέτοια πράγματα, εννοείται ότι θα πάτε στην πιο γνωστή συνταγή που είναι τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163. Εκεί θα βρείτε και το πιο νόστιμο παγωτό. Δεν πάει να δροσίζει ο καιρός.
δεν πάει να δροσίζει και το πρωί με το καφεδάκι σας και τα σούξου μούξου τα σφολιατοειδή. Όσο για το νούμερο ένα προορισμό για τα πιο καινούργια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα πιο εγγυημένα Τσαντεκίδης Cars. Χάρης και Αβραμ, 20 χρόνια τα αυτοκίνητα Τσαντεκίδης, ατρακάριστα εννοείται, με γραπτή εγγύηση χιλιομέτρων, με παραγγελιά άμα θέλετε κάποια συγκεκριμένη μάρκα. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι επιστήμονες στο είδος τους. Γι' αυτό και είναι νούμερο ένα τόσα χρόνια. Και πληρώνετε όπως εσείς αγαπάτε και όπως θέλετε. Και το πηγαίνετε και στο μάστορα, στο συνεργείο της αρεσκίας σας. Όπου θέλετε να ελέγξετε τα πάντα, ό,τι θέλετε, θέλετε να ελέγξετε. Θέλω να ελέγξω αυτό και αυτό. Οκ. Okay. Το παίρνεις, το πηγαίνεις όπου θες. Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Και για την εμφάνιση και για την νίκη και για όλα όσα έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και για όλα όσα ζήσαμε και στο παλατάκι την Παρασκευή με το πολύ σπουδαίο γεγονός για την πόλη. Νομίζω ότι όσοι ήταν εκεί κατάλαβαν γιατί σας έλεγα ότι είναι ένα ξεχωριστό event, ένα ξεχωριστό γεγονός. Δεν έχει ξαναγίνει ένα τέτοιο event, μια τέτοια πανευρωπαϊκής εμβέλειας διοργάνωση στην πόλη μας και στη χώρα μας. Πρώτη φορά γίνεται ένα τέτοιο σκηνικό, στείνεται μια τέτοια ιστορία. Ο Θεόδωρος Παπάζοφ, ο Ελληνορώσος, ο ποντιακής καταγωγής που τυλίχθηκε με την ποντιακή σημαία όταν κέρδισε τον τίτλο της Ευρασιατικής Ζώνης, κρινόταν ένας τίτλος που είναι Ευρώπη-Ασία. Την Παρασκευή το βράδυ κέρδισε τον Πολωνό αντίπαλό του, αποθεώθηκε. Ζήσαμε ένα μαραθώνιο, διότι όλο αυτό διήρκησε από την ώρα που ξεκίνησε κοντά στις 7 ώρες. Ήμασταν εκεί, δώσαμε όλη μας την ψυχή. Ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε ή που γράψατε ή που είπατε τα ωραία σας λόγια, τα επενδυτικά για την εκδήλωση. Και βέβαια είχα και τη δική μου στιγμή τη ζουμουσού, διότι αντιθέτως από ό,τι πιστεύουν πολλοί, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε κάθε μέρα με τον Ιβάν Σαββίδη ή να του λέμε πράγματα ή να επικοινωνούμε μαζί του. Τα δικά μου 20 δευτερόλεπτα λοιπόν, όταν μπήκε στο χώρο, του είπα αυτά που ήθελα. Έβγαλα μέσα από την ψυχή μου αυτά που ήθελα να του πω χρόνια. Από την πρώτη μέρα που ήρθε και ποτέ δεν του είχα μιλήσει, ποτέ δεν τον έχω συναντήσει τον άνθρωπο, δηλαδή και κατηδίαν και από μακριά, εντάξει, οκ. Και του είπα αυτά που ήθελα. Τα οποία η μεγάλη Χρύσα Άντσου, επειδή είναι πάντα εκεί απίκο με το κινητό, τα έκανε live μετάδοση και είδατε τι είπα, ακούσατε τι είπα και το ευχαριστήθηκα κι εγώ. Έβγαλα από μέσα μου αυτό που ήθελα να πω πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Αυτά για την εκδήλωση. Εγώ έχω να πω ότι τέτοια πράγματα ανεβάζουν την πόλη μας, τέτοια πράγματα τις δίνουν μια άλλη έγκλη, ασχέτως αν σ' αρέσει το box ή όχι. Όταν έρχονται κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο και αυτό το πράγμα κάνει το γύρο της Ιφιλίου σαν εικόνα, και μάλιστα έτσι όπως το είχε στήσει ο σπουδαίος Δημήτρης Καρυπίδης, όπως το είχε σκηνοθετήσει και τακτοποιήσει τηλεοπτικά ο σπουδαίος Γιάννης Ανιώτης, όπως έτρεξε η Ξένια, ο Νίκος, όλο το επιτελείο. Ήταν μια διοργάνωση ζηλευτή και χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν εκεί και όπως είπα αφιλοκερδός προσέφερα και εγώ τις υπηρεσίες μου. Μαραθώνιο τέτοια 7 ώρο δεν έχω ξανακάνει, παιδιά, μέχρι 5 ώρες είχα φτάσει να περιγράφω, ξέρω εγώ, ή να παρουσιάζω κτλ. Ξεπεράσαμε, σπάσαμε το ρεκόρ μας. Πήγαμε, ξεκίνησε 6 ώρα και φύγαμε 2 παρά 20 από το παλατάκι. Αλλά το χάρηκε πολλοί κόσμος, όλη η ομάδα ποδοσφαίρου εκεί μπροστά μας, στα πόδια μου, γι' αυτό και είπα ότι βγήκαν οι Αγιοβασίλειδες και βλέπω τους αίτητους, τους πρωταθλητές ακόμα εδώ μπροστά τους. Φέραμε και γούρι, γιατί πήραν έναν πολύ σημαντικό διπλό στο Αγρίνιο. Ήταν εκεί ο προπονητής, ο Αμπέλ, ο αρχηγός, φωτογραφηθήκαμε. Δεν είπαν πουθενά όχι. Ο Μπίσεσβαρ, ο Ίγκασον, ο Λιμνιός, ο Καντούρι. Όλοι. Ήταν εκεί όλη η ομάδα και δεν αρνήθηκε πουθενά. Ο Δε Πέλκας πήρε την ευχή του Γιαννάκη, της Χρύσας. «Πού είσαι ρε Πέλκα», του λέει ο Γιάννης μέσα στην υπέροχη
απλότητα και αθότητά του και τον είδαμε τον Μπέλκα, έκανε πάλι ένα πολύ καλό παιχνίδι για να φύγουμε από το του event και να πάμε στο χθεσινό μάτς. Να πω ότι ανοίξαμε τον Μπλιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στο Facebook. Για το τριήμερο γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά θα το κάνουμε και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, όπως είπαμε, για να μπορέσετε να συμμετάσχετε εσείς που δεν έχετε και τη δυνατότητα ούτε για το μήνυμα. Πήγαμε λοιπόν σε μία έδρα που πέρσι φτύσαμε αίμα. Τι ωραίο που η ελληνική γλώσσα περιγράφει με δύο λέξεις όταν πραγματικά περνάς από κάπου με πολύ μεγάλη δυσκολία. Όταν κάτι σου στοιχίζει τόσο κόπο, τόσο μόχθο, τόσο αγώνα, τόσο ένταση, τόσο ενέργεια. Πέρσι εκεί φτύσαμε αίμα. Και αν δεν ήταν το άλμα του Μάτος στο Θεό, και αν δεν ήταν το γκολ του αρχηγού από τα Γαυγάμηλα, από έξω από τα Γαυγάμηλα, εκεί που λέει καλώς ήρθατε στο welcome to the municipality of Γαυγάμηλα. Καλώς ήρθατε στο Δήμο Γαυγαμήλων. Δεν υπήρχε περίπτωση πέρσι να περάσουμε, που ήταν από τις πιο σημαντικές νίκες. Χθες η ομάδα το καθάρισε το μάτς σχετικά εύκολα, επειδή δεν μας αρέσει να τα βλέπουμε όλα τέλεια, το επισήμανε και ο προπονητής, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε ΠΑΟΚ, γιατί έγινε μια κοιλιά μετά το γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μετά το 20 η ομάδα ανεξήγητα έκανε μια κοιλιά, δεν έπαιξε όπως έπρεπε, δεν μπήκε όλο το ημίχρονο καλά, έπαιξε μόνο στο ξεκίνημά του. Και έτσι μετά υπήρχε αυτό το δέμα, υπήρχε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και το ανέφερε και ο Φερέιρα στις δηλώσεις του μετά. Ότι είπα στους παίχτες μου στο ημίχρονο, και εδώ το ξαναλέω είναι το σημαντικό, μία νίκη με 0-3 δεν σκεπάζει ακόμα και τις αδυναμίες και είναι δείγμα το πόσο, σε πόσο υψηλό επίπεδο δουλεύει η ομάδα, το πόσο σημαντικά είναι όλα να τα βλέπουμε ακόμα και στην χαρά της νίκης μέσα, ακόμα και στο τρίποντο σε μια δύσκολη έδρα, να κοιτάμε, να διορθώνουμε αυτό το οποίο είναι η αδυναμία μας. Είναι το σημείο το οποίο δεν μας άρεσε και πρέπει να διορθωθεί. Γι' αυτό είμαστε ΠΑΟΚ, γι' αυτό είναι τεράστιος αυτός ο σύλλογος, γι' αυτό η ομάδα αυτή συνεχίζει τρένο. Γι' αυτό. Τι λέει λοιπόν ο Φερέιρα, τους είπα στο ημίχρονο, αγαπάτε την μπάλα. Ακούστε τώρα τι τους είπε στους παίκτες μας. Την αγαπάτε την μπάλα. Πρέπει να αγαπάτε την μπάλα. Πρέπει να τη συμπεριφέρεστε όπως την οικογένειά σας. Πρέπει να τη δίνετε, τώρα βάζω τα δικά μου, αλλά είναι αυτά που έχω πει κατά καιρούς για τον Μπίσης Βαρκυρίος, ότι η μπάλα είναι, θέλει το χάδι της. Θέλει την τρυφερότητά της, θέλει τον τρόπο της, θέλει την ευγένειά της. Δεν είναι, λέει, άιντε την πετάμε από εμάς να πάει στον άλλον. Μιλάει για εκείνο το διάστημα, ας πούμε. Έτσι, στο πρώτο ημίχρονο, μετά το 20, ξέρω εγώ, 25. Πρέπει να την αγαπάτε. Πρέπει να την συμπεριφέρεστε με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεστε την οικογένειά σας. Και όντως το δεύτερο ημίχρονο, και με τις αλλαγές, που και πάλι οι αλλαγές πραγματικά αποδείχθηκαν καθοριστικές, είναι το δεύτερο συνεχόμενο μάτς που ο Αμπέλ με τις αλλαγές και οι παίκτες που μπήκαν, βέβαια με το μαχαίρι στα δόντια, οι παίκτες που μπήκαν, θυμίζω στο μάτς με την Ξάνθη μπαίνει ο Μπίσεσβαρ και ο Καντουρί, ο μεν Καντουρί βγάζει ασίστ, ο δε Μπίσεσβαρ βάζει τον γκολ, βγάζει και την σέντρα στο κεφάλι του Κρέσπο και καθαρίζουν το μάτς αυτοί οι δύο παίχτες. Τα λέω όλα για τον Καντουρί, που δεν είναι από τους αγαπημένους μου και το ξέρετε, δεν είναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν τρελαίνομαι για τον Καντουρί. Αλλά και χθες όμως βγάζει την πάσα στον Ακπομ, μια πάσα πολλών μέτρων μέσα στο γήπεδο, δηλαδή το έχει αυτό, βλέπει γήπεδο, για να τα λέμε όλα. Ο Ακπομ χορεύει τον αντιπαλό, τη γυρίζει, νάτος ο Λιμιός, και εκεί καθαρίζει το μάτς, γίνεται το 0-2 και γεια σας.
Ο ΑΚΠΟΜ, και για να γυρίσω σε αυτό που έλεγα για τις αλλαγές, που χθες θύμισε τον ΑΚΠΟΜ που πέρσι μετά τη φυγή του Κοτσίδα, του μεγάλου Πρίγιοβιτς, ενός εκ των κορυφαίων center for που είχαμε ποτέ, μετά τη φυγή του λέω, έκανε να μην φανεί το κενό του. Με το ρασκελισμό του, με την έντασή του, με τις εκρήξεις του, με την αλτικότητά του και κυρίως με τα παστελώματά του. Χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι έχουμε κάποιο παράπονο από τον Σβαρόφσκι, ο άνθρωπος 7 γκολάκια έχει βάλει, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και έχει δώσει πολύτιμα τρίποντα με τα γκολ του από το πουθενά, για να είναι τώρα στην πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου η ομάδα πρώτη, έχει παίξει πολύ σημαντικό και καθοριστικό και κομβικό ρόλο ο Σβαρόφσκι, ο με κλειστό στόμα πίνω 3 λίτρα βροχή και κάνω και δεξαμενή και αμαλάχη και ψαράκια βάζω μέσα στο σαγόνι, χρυσό ψαρά, ενιδρίο. Δεν έχουμε παράπονο. Χθες δεν του βγήκαν οι φάσεις, έτρεξε, πάλεψε, μόχθησε. Ναι, έχουμε πει, είναι άλλο, πιο, είναι πιο one touch που λένε στα χωριά μας ο Σβαρόφσκι. Δηλαδή μπορεί όλο το μάτς να είναι άφαντος, να λες παίζει. Παίζει, είναι μέσα. Ναι, αλλά τσοπ, χλάτς κλούτς που έλεγε εκεί του Λάρα μας. Ο ΑΚΠΟΜ είναι άλλου είδους παίχτης, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βγει και έξω από την περιοχή, να την πάρει, να κάνει το σλάλομ του, να το νιώσει πολύ περισσότερο η αντίπαλη άμυνα. Αυτός που με τρελαίνει χθες για άλλη μια φορά είναι ο υπέροχος τύπος που λέγεται Γιώζεφ Μίσιτς, που βγάζει μια με τεμπεσίρι κάθε την παλιά, βγαλμένη από το Ευαγγέλιο των κορυφαίων δεκαριών. Αν ανοίγαμε δηλαδή που είναι το ανθολόγιο, τα δεκάρια, και λέγαμε για να δούμε μερικές κάθετες πάσες από τα κορυφαία δεκάρια του κόσμου, η παλιά που βγάζει στον ΑΚΠΟΜ, που είναι πλάτες, πόδια, κόλλης, βέρκι, που είναι φτέρνες, που είναι μπούτια, διάφορα, ο κόσμος τρέχει, αυτός έχει δει το κενό, έχει δει τον ποπό της Βελώνας και με ένα κορδόνι, τώρα πλέον οι χτίστες το κάνουν με λέιζερ όταν θέλουν να βάλουν τα τούβλα σειρά. Τσουπ, ανάβουν το κόκκινο φωτάκι και δείχνει την ευθεία. Παλιά τι κάνανε, δένανε σε δύο τούβλα ένα κορδόνι για να πάει ευθεία το πράγμα, να μην είναι τεθλασμένοι. Με ένα τέτοιο κορδόνι λοιπόν, ή αν θέλετε με ένα τέτοιο κόκκινο λέιζεράκι, περνάει την παλιά και ταΐζει όπως η μάνα βγάζει τα κοκαλάκια από το ψάρι και ταΐζει του παιδιού της στο στόμα, έτσι ταΐζει την μπάσα στον ΑΚΠΟΜ που δεν χάνει την ευκαιρία και το παστελώνει. Οι πανηγυρισμοί μεταξύ των τριών Ελλήνων μας, των πιτσιρικάδων θα πω εγώ, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι 18χρονα παιδιά, αλλά δεν τους πήραν και τα χρόνια. Ειδικά το Γιαννούλη και το Λιμιό, ο Πέλκας είναι λίγο μεγαλύτερος και ο Χαβαλές που κάνουν μετά στο βιντεάκι «Γεια σας», εδώ στο Αγρίνιο διπλό, γκολ, λέει ο Λιμιός, ο Πέλκας λέει «Εγκόλ ο Λιμιός», ο Γιαννούλης λέει «Όχι γκολ», αλλά έτρεχε πάνω κάτω. Γενικά ο Χαβαλές με τους πανηγυρισμούς, αυτά όταν έχει παίξει μπάλα η ομάδα, όταν έχει πάρει τα αποτελέσματα, δείχνουν οικογένεια και οι τρεις τους είναι και πολύ φίλοι μεταξύ τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό, το έχω πει πολλές φορές. Ναι, μεν δεν φυλάνε τα σύνορα για να πούμε ότι πρέπει να είναι Έλληνες, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν Έλληνες μέσα που να νιώθουν τι είναι ΠΑΟΚ και είναι αλλιώς, το έχω πει. Αλλιώς είναι μια ομάδα με 11 ξένους. Αλλιώς είναι να έχει μέσα και μερικούς Έλληνες, ειδικά νέους. Ο Γιαννούλης πάλι οργώνει όλη την πλευρά. Ο Πέλκας κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, έτσι και έμπαινε αυτό το βολ πλανέ απευθείας από το κόρνερ που του κάνει ο Βιερίνια, δουλεμένο όπως είπανε. Το έχουμε συζητήσει, λέει, με τον Αντρέ πολλές φορές, ότι βγάλε μου τη σέντρα εκεί και να πιάσω το βολ πλανέ. Του το βγάζει ο τερματοφύλακας, γιατί θα ήταν στο ίδιο γήπεδο που πέρσι είχε ζωγραφίσει ο αρχηγός εκείνο τη φωτοβολίδα.
θα έμπαιρε ένα καταπληκτικό γκολ. Βοήθεια λοιπόν και από τον Καντουρί που μπήκε, πάλι βοήθεια και από τον Ακπομ, ο οποίος θέτει σοβαρή υποψηφιότητα τώρα την Πέμπτη, γιατί την Πέμπτη είναι το επόμενο μάτς. Το νου σας ρε μάλα, το νου σας καλά ρε μάλα. Ήθελα να το επισημάνω, ήθελα να το επισημάνω και να το υπενθυμίσω. Πέμπτη Πανιόνιο, Δευτέρα Ατρόμητο. Πανιόνιο έξω, Ατρόμητο μέσα. Διακοπή και μετά Συμπολίτης. Ο οποίος, είδατε τι έγινε στην Κρήτη, αυτά τα μπινελίκια στον Καρυπίδη. Βγες στο One να μιλήσεις, κοίτα να κάνεις πρώτα ομάδα και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι όντως πήγε με τους φουσκουτούς. Το ότι πήγε να διαμαρτυρηθεί στα ποδητήρια και τα λοιπά. Δεν είναι ωραίο αυτό. Οι παρέες και οι φίλοι είναι σημαντικοί και μας επηρεάζουν. Αυτά που κάνουν άλλοι δεν είναι ωραίο πράγμα. Έτσι, και το λέω και σε φίλους αριανούς που έχω, που δεν έχω κανένα ζήτημα. Απλά πρόσεχε λίγο, γιατί τώρα βλέπεις ότι και οι ίδιοι ακόμα οι οπαδοί σου δυσανασχετούν με τη συμπεριφορά, με τις φιλίες, με τις παρέες και αυτά. Κλείνω την παρένθεση γιατί δεν είναι τα του οίκου μας, δεν μας πολύ απασχολεί και όλα στο ζήτημα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την έδρα, ο Φερέιρα παρέταξε την ομάδα, πήρε από τις αλλαγές αυτό που ήθελε, 49, και θα το ξαναπώ, αν εκείνο το βράδυ με τον Αστέρα Τρίπολης ρωτούσαμε έναν οποιοδήποτε τύπο και μας έλεγε ότι ξέρετε κάτι, θα περάσουν κάτι χρόνια μέχρι να ξαναχάσει, θα λέγαμε τον καημένο, του έχουν δώσει μεγάλη δοσολογία από κουκουγρέξ, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά, τον αμόλυσαν ή τους ξέφυγε, του δώσαν υπηρεσιακό. Κι όμως, 49, ιδέα ομάδα του Πάμπλο, 60 μάτς. Πάλι εκεί 2 χρόνια. Όνειρο. Όνειρο. Και απ' την άλλη, βλέπεις πάλι τον Μπαρμπασάβα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ πλέον δεν μπορώ. Μόνο γέλιο. Μόνο. Μόνο γέλιο. Πάλι πάω κάκια. Πάλι με μας κοιμάσαι, με μας ξυπνάς. Αυτός είναι ο εφιάλτης, είναι ο Μουσάτος από τον Πόντο. Ο εφιάλτης είναι αυτός ο λαός. Είναι αυτά τα 4 γράμματα. Γι' αυτό ασχολείσαι συνέχεια. Γιατί βλέπεις ότι έχει έρθει εδώ και καιρό η δική του ώρα. Και έχει έρθει η ώρα του, μάλιστα με τρόπο που δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις. Τον καθαρό τον τρόπο, τον παλικαρίσιο, τον κρυστάλλινο. Παίζω, κερδίζω. Δεν παίζω, θα χάσω. Πώς να το αντέξεις αυτό όταν δεν έχεις μάθει? Πώς να το αντέξεις? Πήγαν στη FIFA, φάγανε μια σφαλιάρα μεγαλοπρεπέστατη, τους ρούμποσαν για την επίθεση τηλεκτική στον άνθρωπό τους, πώς το λέγανε αυτόν τον τύπο, τον επιτετραμένο της UEFA. Όπως είστε πίσω, όξο, τους είπαν. Απαράδεκτο, δηλαδή πραγματικά γίναν ρόμπα. Όχι πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι, όχι πήγαν κάτι να ψελίσουν εκεί ο Αβγενάκης και... Όπως είστε πίσω, όπως είστε, λέει, καμία, τι, καζουβαρά μιλάτε. Στα δε βιντεάκια που έστειλαν από εδώ, αποδομήθηκε πλήρως από την ΚΕΔ το αφηγηματάκι, το παραμύθι, τα 3 γουρουνάκια, ο Λύκος και τα κατσικάκια, δεν ξέρω τι άλλο, και το Ολυμπιακός αδικείται. Φάση, φάση, ορίστε, 1, 2, 3, 4, τους είπαν. Πείτε μας πού αδικήστε. Και βέβαια ξεφτύλα. Πήγαν και όπως είστε απαράδεκτοι και θα δούμε γιατί τιμωρείς θα υπάρχουν. Έτσι. Απ' την άλλη βέβαια αθωώθηκε ο Μπαρμπασάβας. Σαν του λένε βγαίνεις, βγαίνεις εσύ και λέγει ό,τι θες. Ό,τι θες. Χθες είπε για σημαδεμένους που χτυπάνε. Εντάξει, απαράδεκτο το τάκλινγκ. Δεν λέω.
απαράδεκτο από έναν παίκτη που τον είχαν υπογράψει και τελικά δεν τον πήραν. Δεν τον πήραν το συγκεκριμένο τον παίκτη αυτόν που έκανε το τάκλινγκ στον παίκτη τους, τον είχαν κλεισμένο, τον Μπασαλίδη, με τις υπογραφές και τον αδειάσανε. Επειδή ήρθε ένα-ένα το μάτς με την Τρίπολη τότε, τον άδειασαν τον άνθρωπο, πιθανόν ο άνθρωπος να είχε πληγωμένο εγωισμό. Να τους το κρατούσε, να τους το φιλούσε. Το ξαναλέω, απαράδεκτο το μαρκάρισμα, δεν αντιλέγω. Αλλά το σημαδεμένοι ήρθαν να μας κάνουν αυτά πάλι. Δηλαδή, με εμάς κοιμάσαι, με εμάς ξυπνάς. Αυτή είναι η μεγάλη τιμωρία. Και προχωράμε. Και προχωράμε. Κατά τα άλλα, πολύ σημαντικό το 0 πίσω στην άμυνα. Κατά τα άλλα, τεράστιας σημασίας η επιστροφή του σπουδαίου Φερνάντο Βαρέλα. Δεν θέλω να ξεχνάμε. Δεν μου αρέσει να είμαι άνθρωπος που σβήνω έτσι εύκολα αξίες. Ναι, εξαιρετικά πάει ο Ίγκασον. Όμως εγώ θυμάμαι έναν τύπο να χτυπάει το χέρι του πάνω στο τραπέζι και να λέει 35 fucking years! 35 mother baby fucking years! Αυτόν περιμένουμε να δούμε λοιπόν εκείνον τον Βαρέλα, τον περσινό και όχι τον φετινό Βαρέλα πριν τον τραυματισμό του που ήταν επιρρεπέστατος στην κέλα, στο εύκολο λάθος, χαλαρός, μη συγκεντρωμένος, άλλος. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Μπήκε χθες, δοκίμασε ένα σχήμα με τρεις πίσω και με τα full back, δηλαδή το Γιαννούλη και το Λιμιό, που ο Λιμιός την έχει τη θέση και ο Λιμιός εξαιρετικός εχθές, πέρα από τον γκολ έτρεξε τρίπλες, πολύ τρέξιμο, πολύ τρέξιμο. Από τους καλύτερους εχθές. Σε γενικές γραμμές αυτά, ο Γιαννούλης την είπε την κουβέντα τη σημαντική στο τέλος. Παιδιά, μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, όχι να μείνουμε χίλια μάτσα αίτητοι. Κάποια στιγμή θα έρθει η ήττα. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Αλλά η πάσα του Μίσιτς, ρε παιδιά, εγώ εκεί τρελαίνομαι. Δηλαδή μπορεί να μου αρέσει μία πάσα περισσότερο και από ένα γκολ. Όταν είναι μία τέτοια με τεμπεσίρι πάσα, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Αυτά. Θυμίζουμε ότι στο Βεργίνα Θέατρο Σινεμασκόπ, υπέροχη παράσταση, υπέροχη παράσταση, αφιερωμένη στο ελληνικό κινηματογράφο, με το Μάκη Δελαπόρτα στην αφήγηση, ένα σπουδαίο πρόγραμμα, 4.91-2.91 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο, από 20 Δεκεμβρίου ξεκινάει αυτό, και στο ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμούλες, να συζητήσουμε τα ωραία μας, να τα πούμε και βέβαια, όπως είπα, κληρώνουμε και σήμερα ένα καταπληκτικό, ένα υπέροχο τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ, στο Λουτράκι, Αριδέας, δύο διανυκτερεύσεις. Να πάτε να γουστάρετε, να κάνετε σουλουμουντρούχου και καραπιπέ. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι! Φεύγουν τα καραβάνια στο Βόρειο Πόλο και τα παοξάκια κάνουν κάμψεις. Δεν κοιμάται κανένας ανάσκελα, όλοι μπρούμεται. Ανοίγουμε τρύπες στον πάγο για να ψαρεύουν οι Εσκιμώοι. Ανοίγουμε τρύπες στον πάγο για να βγάλουμε πετρέλαιο, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, λέω. Ζού μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα. Κωστή, τι είπε στον πρόεδρο, εμείς δεν το ακούσαμε. Κωστή, σε ευχαριστούμε, μίλησες έτσι στον Ιβάν. Κωστή, Okay. Εντάξει, το έχω εδώ, σε λίγο. Τώρα έχει 5 γραμμές, άμα προλάβουμε θα σας βάλω να ακούσετε. Δεν είναι μυστικό αυτό που είπα στον κύριο Σαββίδη. Έτσι. Απλά τα πιο πολλά μηνύματα αυτό μου λένε. Είπες αυτά που θέλαμε να του πούμε εμείς. Αυτό είναι το πλεονέκτημα όταν έχεις το μικρόφωνο σε τέτοιες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σας λόγια γενικότερα, όσοι ήσασταν εκεί. Λοιπόν, ήταν και ο κύριος Λουκάς με το Γιαννάκη και γενικά ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό βράδυ. Ένα πολύ δυνατό βράδυ. Πάμε τώρα στις γραμμές να μιλήσετε εσείς και να ακούσουμε αυτά που θέλετε να πείτε. Θυμίζω, Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο. Υγραεριοκίνηση έχετε εκεί.
Για τα ελαστικά σας, εκεί, Φανοποιείο, Βαφείο, Καλύμπρες, συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, αυτοκίνητο υπηρεσίας άμα πρέπει να μείνει μέσα, με τη σφραγίδα της Ελλάς Σέρβις, κορυφαία οδική στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, η οικογένεια Χατζοπούλου έχει φτιάξει ένα συνεργείο ζηλευτό που έχει τα πάντα μέσα και σέβεται το αυτοκινητάκι σας σαν να είναι το δικό της. Έτσι. Αυτό με τους κορυφαίους μαστόρους από κάθε συνεργείο τους έχει μαζέψει. Πάμε λοιπόν στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Περίμενε. Μισό λεπτό να πάω λίγο πίσω. Παρακαλώ. Πολύ μακριά πήγαινε. Περίμενε. Πιο έξω. Πιο... Γιώργο! Γιώργο μου, αγαπημένε. Τι κάνεις παλιγάρι μου, πώς θα περάσατε. Μου έχουν πει καλά, λέει. Μεγάλος άνθρωπος λέει και κάνεις λέει ου και τέτοια. Με έβαλαν χέρι δηλαδή, φίλοι. Και λέω, μα αφού αυτό είναι, αυτό μας δένει. Αυτό είναι ο κωδικός μας. Άσους να λέμε. Άμα δεν θέλει, θα μου πει κοστί στα μάτα. Τι, αφού το ξέρει πόσο τον αγαπάω δηλαδή. Τι, αφού. Άλλη μόνο τώρα, τι. Καταρχήν να αρχινήσουμε από τα σημερινά. Δεν είναι σημερινά, είναι καθημερινά. Ναι. Μετά τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, ναι, και πάμε στο κανάλι του κυρίου Αλαφούζου. Ναι. Όταν παίζει η ομαδάρα μας στο γήπεδο μας, στη γηπεδάρα μας στον Όση Τούμπα, δεν θες να πληρώσεις για να δείξεις, να μην δείξεις τα γκολ. Από τη στιγμή που παίζουμε εκτός και είναι από την ΕΡΤ, από την ΟΠΑ και δεν τα δείχνεις, απαιτώ, όπως απαιτούμε όλοι οι φίλοι αυτοί της ομαδάρας μας, και το Open να μην δείχνει τα γκολ της δικής σου ομάδας. Μάλιστα. Παρεπιπτόντως, καλά κάνεις και το λες. Όχι, έτσι. Να πω κάτι, από χθες κυκλοφορεί, ήδη το είπε ο Παπαθεοδόρου το βράδυ στην αθλητική εκπομπή στο Open, ότι ετοιμάζει ΑΕΚ TV ο Μελισανίδης. Το ξέρω, το άκουσα και σήμερα το πρωί. Και εκεί πρωτοπόρος, Γιώργο. Ο ΠΑΟΚ. Και εκεί. Και εκεί. Για το βόλεϊ δεν είπα, για το βόλεϊ δεν είπα, ήθελα να το επισημάνω. Διακόπηκε ο αγώνας, ζητάει ο Ηρακλής επανάληψη και τα λοιπά. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Από ό,τι είδα, τραυματίστηκε παίκτης του δικός μας. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε, θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Και πάμε στον κύριο Μπουροβίλο. Καμία δήλωσή σας, το σκορ να είναι 4-0, οι παίχτες σας να μην μαρκάρουν κανέναν, στον πρώτο γκολ έχει μπει μπάλα μέσα, έχει ένα από αυτή η μπάλα και μετά πέφτει ο τερματοφύλακας. Ναι. Τίποτε. Ναι. Πάμε στο σωματιάτικο παιχνίδι, Ξάνθη ΑΕΚ. Εάν γίνονταν αυτός ο ΠΑΟΚ Ξάνθη, ποδοσφαιριστής αμυντικός, μέσα σε 2-3 λεπτά να κάνει 2 φάουλ, ειδικά το δεύτερο που έχει, τον έχει πιάσει, τον έχει ρίξει κάτω, καταλαβαίνεις θα γινόταν. Τώρα, όπως το λες, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν κόστα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πρόσεξε, εμάς εχθές επίσης μας κόβει ένα πεντακάθαρο offside. Δεν υπάρχει, έτσι. Ξεκινάει ο άκπομα από πίσω. Ακριβώς. Έτσι. Και επιτέλους κάποιος εισαγγελέας, κάποιος να το συμμαζέψει ή η οικογένειά του να το βάλει σε ένα γυροκομείο. Πληρωθήκανε για να δολοφονήσουν. Ποιος δεν πληρώθηκε. Κάνε τον απάντησε χθες Open. Ευτυχώς βγήκε αυτό το καντέλ και λέει, λέει την πραγματικότητα. Ακριβώς, περιμένουμε αυτό που λέγαμε πέρσι. Βγαίνει ο Βασιλόπουλος, βγαίνει ο Κόλκας, λένε αυτά που θα θέλαμε να πούμε, την αλήθεια δηλαδή, δεν λένε κάτι διαστρεβλωμένο. Πέρσι θυμάσαι που, θυμάσαι Γιώργο μου, που έβγαινε ο Ντέμις, έβγαινε ο Γιαννακόπουλος, έβγαινε ο Τσάρτας, έβγαινε ο Αλεξανδρής, έβγαινε ο Έσε... Και λέγαμε ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο αντίβαρο εκεί πέρα να μιλήσει να πει ότι τι κάνετε ρε παιδιά. Εγώ στηρίζω, Κώστα συγγνώμη, δεν μιλάω για τα δύο τα παιδιά τα δικά μας από το Θεσσαλονίκη. Μιλάω γενικά, αυτοί ήταν όχι, οι δύο. Και αυτοί, ναι, 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 ναι. Οι δύο, οι Αθηναίες του χαρακτηρισμού που γύρισε ο Γάλλος και είπε για τον ποδοσφαιριστή που έκανε το δολοφονικό το τάκλι. Είναι δολοφονικό, εντάξει. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε. Όπως απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και κυρίζει και λέει, μπορεί να είναι εσύ και αυτά λοιπά. Και αν επιβαίνει ένα αγγελέα, κάποιο θα το συμμαζέψει. Πληρωθήκανε.
Ποιος τους πλήρωσε να σε πει κανένα. Αλλά έχει ασυλία όμως. Αθώθηκε, σου λέει. Λέ, κάνω ό,τι θέλω. Λέω ό,τι γουστάρω. Καταλαβες. Λόγω, συγγνώμη, λόγω ηλικίας. Λόγω μη θέσης. Όχι λόγω ηλικίας. Σου λέει, δεν είμαι εγώ κάτι. Ένας παλέμαχος που εκφράζει μια... Τι λέτε, τέλος να βάλουμε πάντων. Και εμείς παλέμαχους. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Για να κλείσω, ρε Μάλια, δεν θέλω την Πέμπτη... Oh, καμία χαλάρωση. Την έκρωση αυτή που είχατε μετά τον γκολ. Αυτό. Αυτό να μην υπάρξει αυτή η κοιλιά. Αδικαιολόγητη. Σε φιλώ, Γιώργο μου. Έγινε, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Ζούγκλα. Στο μάτς με τον Ηρακλή, ζούγκλα. Έτσι. Τι να λέμε τώρα, ρε παιδιά, τι θέλετε να πούμε. Δεν έχω τίποτα με τον Ηρακλή. Αλλά το μάτς διακόπηκε για συγκεκριμένους λόγους. Και τώρα ζητάει επανάληψη. Τι να πούμε, δηλαδή. Ναι, γεια σας. Έλα, μωρό μου. Αρχίσαμε. Κάερε στα περμητίδων λεβαντάρσια στο πλικατόριο. Που σημαίνει... Με πιας πάνω στο νερό. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ακριβώς. Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι ακριβώς. Ερώτηση. Ερώτηση βεβαίως. Μπορώ να επιλέξω το κατηγορία. Το αγρίνιο, οι οργανωμένοι και οποιοδήποτε οπαδοί απαγορευόταν οι μετακινήσεις, έτσι. Περίπου. Στη Ξάνθη και στην Τρίπολη 2.000 εισιτήρια. Γιατί κύριε Αβγενάκη επιτρέπετε? Έλα μου ντε. Αυτοί που δένουν τα γυναικόπαιδα να πηγαίνουν στην Τρίπολη της Μπάγκερ. Αυτοί που δένουν τα γυναικόπαιδα και βγάζουν παραπληγικές στις σιδερένιες πόρτες και φτύνουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδος μας και τους βάζουν και περπατάνε 200 μέτρα. Αυτός είναι ο αθλητισμός και η καταπολέμηση της βίας που θέλεις. Πήγαν στην UEFA, Παύλε, και ήταν ξέρω. Τόσο ηχηρή η σφαλιά. Ναι. Ήταν, δηλαδή, τους έφαγαν τέτοιο σιχταρλίκι. Τι θέλετε, καλά, έρχεστε να βγείτε και από πάνω. Κάνετε εμένα, αυτά, την πέφτετε στο κούπελ. Εμένα στην ηλικία που έφτασα, όσο και να με βράσει, σούπα δεν γίνομαι. Είμαι τόσο σκληρόπετσος. Λοιπόν, έχω τόσο υπομονή που όπως λες εσύ, η θεία δίκη δεν αργεί να έρθει. Όλη ανήψια της, Παύλε. Αργά ή γρήγορα. Βλέπετε τι γίνεται. Και κοντά μας... Αυτοί τώρα βασίζονται στα παραρτήματά τους, για να μην γίνει να μηνύσουμε αυτό που θα πω, τα παραρτήματά τους στα play-offs να πάρουν τα παιχνίδια για να έχουν μονάχα στην Τούμπα να έρθουνε. Κατάλαβες? Κάπως έτσι το κρατάνε σε απόσταση αναπνοής. Και θα ρωτήσω και το άλλο. Δεν μου λέτε, παλικάρια, εδώ συντοπίτες Ηρακλειδής, τώρα για 50 χρόνια θα λέτε ότι ο ΠΑΟΚ, αλλά Πέλιο υπόθεση, κάθατε δωροδοκία καθαρή και φταίει ο Πέλιος, έτσι. Τώρα τι θα λέτε, ότι στα χαρτιά σας πήραμε το παιχνίδι. Καλά τώρα, εντάξει. Γι' αυτό το διακόψατε. Οκ. Εγώ εκεί το πάω, ρε φιλαράκι. Κρίμα. Έτσι το κρίνω. Κρίμα γιατί είναι. Κρίμα γιατί ήταν ματσάρα. Δεν να γίνει 3-1 σετ. Τι να κάνουμε, όμως. Έτσι είναι. Δεν το αντέχανε. Τι να κάνουμε. Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Να κερδίσω. Λοιπόν, να με βάλεις στην κλήρωση. Να σε βάλω. Γιατί αν κερδίσω, θα το δώσεις σε ένα νιώπατρο ζευγάρι να πάει να γουστάρει για πάρτι μου. Σε πολύ ωραίος. Φιλιά, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Γεια σου, Παύλε, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, για τον κύριο Θεοδωρίδη, ένα έχω να πω. Ναι. Το γάρπολι της θλίψης για να παραπροσύνει. Θανάσης είσαι, σε κατάλαβε? Ακριβώς. Μπράβο, τέλεια. Δικηγόρος Ξάνθη, το γάρπολι της θλίψεως, έτσι, πολύ μεγάλη παροιμία. Δηλαδή, είσαι τόσο πόνο έχεις να πούμε, τόσο καημό, που πλέον ακούγεται ένας άνθρωπος που λες δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Είναι σκετσάκι. Αυτό είναι από μονόπρακτο. Είναι από επιθεώρηση. Δεν μπορεί. Είναι ρόλος ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ, περίμενα να σχολιάσεις την επιστολή, την ανώνυμη επιστολή που στείλανε στην ΕΠΟ. Μια το έχω εδώ. Τι να πρωτοπρολάβω να πω, αδερφέ μου, τι να πει, δηλαδή, πραγματικά.
Απειλητικές επιστολές, έτσι, κανονίστε και αυτά. Παιδιά, όπως βλέπετε, υπάρχουν εγκληματικές συμπεριφορές. Και όχι μεταφορικά, Θανάση, που λέμε ρε, εσύ ο τάδε. Α, εγκληματίας ο τάδε. Εδώ ξεφεύγουν τα πράγματα. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα να γινόταν αυτά, ο Ολυμπιακός θα είχε πέσει κατηγορία προπολού, μιλάμε. Δηλαδή, συγγνώμη. Θες γίνει και λέει, πληρωμένοι δολοφόνοι, λέει, οι παίκτες και τα λοιπά. Ωραία, έλα εδώ, ναι. Απόδειξη για αυτό που λες. Απόδειξη. Αλλιώς... Εσύ που μεγάλωσες στη Γερμανία. Αν γινόταν... Καλά, σοβαρό. Καλά πλάκα κάνεις. Καταρχήν, οι δράστες του Τζίλου θα είχαν πάει πολλά χρόνια φυλακή, θα είχαν βρεθεί και οι ηθικοί και οι ανήθικοι αυτούργοι, θα τους είχε μάθει όλος ο κόσμος και δεν είχε τελειώσει και η ιστορία. Σου λατσάρουν ακόμα ελεύθεροι. Πλάκα μας κάνετε τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή... Στην Ιταλία, το πιο απλό στην Ιταλία που είχε γίνει με τη Γιουβέντος, είχε πει κατηγορία Γιουβέντος. Δεν νομίζω να είπαν ποτέ δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα χωρίς τη Γιουβέντος. Μια χαρά έγινε το τελικό πρωτάθλημα. Εδώ τώρα έχουν σκυλιάσει, Θανάση, έχουν σκυλιάσει με το ΒΑΡ. Το οποίο ΒΑΡ, όπως ακούσαμε και χθες, 50 αποφάσεις αλλάξανε και ήταν οι σωστές. Πραγματικά είναι ευχής μαραφέτη αυτό. Πραγματικά, και το λέμε που την προηγούμενη εβδομάδα 3 γκολ μας ακύρωσαν. Αλλά εμείς θέλουμε την αλήθεια, ρε παιδιά. Δεν γουστάρουμε στραβά πράγματα. Δεν θέλουμε αυτά που κοροϊδεύουμε. Αξίζω να κερδίσω. Οκ, δεν αξίζω. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. 50 φορές. Όταν λοιπόν είσαι καθαρός, δεν φοβάσαι τον ανιχνευτή μετάλλων. Αν δεν έχεις κλέψει, φίλε. Κατάλαβες. Αυτό φοβούνται, ρε Θανάση. Αυτό δεν μπορούν. Αυτό είναι το θέμα τους. Γι' αυτό κοιτάνε τώρα να τα αποδομήσουν όλα. Κοίταξε, οι οπαδοί οι οποίοι έχουν μυαλό στο Ολυμπιακό, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού, λένε, ας πούμε, καθίστε και σε μαζέ, όταν δεν μπορώ, δεν τον αντέχουμε άλλο. Βέβαια, μα, πιο πολύ, εντάξει. Ναι, και πέρσι του είχαν πει, σταμάτα, σκάσε πια, μη, δηλαδή πραγματικά φτάνει, ας πούμε. Είναι και προσβλητικό αυτό. Είναι προσβλητικός αυτός ο τρόπος, ρε παιδί μου. Υπάρχουν Ολυμπιακοί οι οποίοι έχουν αξιοπρέπεια, οι οποίοι δεν το γουστάρουν αυτό το πράγμα. Απλώς, ρε παιδί μου, ξέρεις τι έχει γίνει, ρε Κωστή. Έχουν βάλει ένα άνθρωπο εκεί πέρα με μια θέση που δεν μπορεί κανείς να του κάνει τίποτα και λέει όσα δεν μπορεί να πει η επίσημη διοίκηση του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Τόσο απλά. Να πάρουμε λοιπόν και εμείς ένα παλέμαχο. Να βάλουμε λοιπόν και εμείς έναν. Να βάλει και έναν. Και ο Χ και ο Ψ και όλοι. Και να βγαίνει για να γίνεται αυτός ο ρημαγδός κάθε μέρα. Και να μην μπορεί κανένας, δηλαδή να υπάρχει μια ασυδοσία, ένα κενό στον νόμο και να λέμε ένας πολύ αγαπητός παλέμαχος είναι παράδειγμα ο Λεοντιάδης, εγώ σου λέω. Ο Μιχάλης που έχει τρέλα. Να βγάζουμε κάθε φορά το Μιχάλη, έναν οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, δεν το λέω. Έτσι. Να βγαίνει και να λέει. Όχι, για παράδειγμα, τον Κούδα, ένα απλό. Ναι. Κατάλαβες. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, τι να πεις. Βάλουμε και εμένα στην κλήρωση για. Τίμησε μου, τρούχουμε και κατά του υπέρ μου. Πώς το λες, 363 στο τέλος. Δεν είναι τώρα, εσύ που είσαι νομικός, πες μου λίγο. Δεν είναι πραγματικά υπέροχο το σούλου μου, τρούχουμε και καρά του υπέρ μου. Ε. Εννοείται αυτό. Εσάν νομικό, δηλαδή νομικά θέλω να δεις που είσαι ένας άνθρωπος με μια μόρφωση ανωτάτου επίπεδου. Πόσο μεγάλη υπόθεση είναι το σούλου μου, τρούχουμε και καρά του υπέρ μου που μπαίνει παντού. Αναφέρθηκε στο Σύνταγμα. Δεν πρέπει να γίνει νόμος να υπάρξει κάποια τροπολογία. Βεβαίως, κανονικότατα. Και όπως είπε και ο προλαλήσαντας, και από μένα σαν ανιόπαντρο ζευγάρι. 363. Αγόρι μου, έχω πάει με το μικρό σε παιδίατρο, γιατί είχαμε διάφορα τώρα αυτές τις μέρες, όπως και όλοι δηλαδή. Τέλος πάντων, ο παιδίατρος με στέλνει να βγάλουμε κάτι ακτίνες, πάω στον ακτινολόγο. Τέλος πάντων, λέω, γιατρέ, βλέπεις κάτι και τα λοιπά. Μου λέει, μια στιγμή να δω λίγο, να δω λίγο. Τσατσαρός, λέει, Αθανάσους, είναι ο μικρός, ε. Λέω, μικρός. Πόσο χρόνο είναι, λέω, 4,5. Βλέπω, λέει, εδώ... 3,5 δικιά μου. 3,5, ε, μπράβο. Λέει, βλέπω εδώ, λέω, τι βλέπεις, γιατρέ. Βλέπω ένα σουλού μου ντρούχουν και κάνα πιπέρι. Οκ. Λέω, γεια σας, τέλος. Τέλος. Γεια σου, γεια σου, δικηγόρε. Γεια. Πάμε παρακάτω, εδώ είμαστε, 23-10-287-888, ξεκινήσαμε με διάθεση, θυμίζουμε ότι τροφή ξηρά, είτε είναι κονσέρβα, είτε είναι μακαρόνια, είτε είναι ρύζι, είτε είναι όσπρια, στην Αγία Βαρβάρα, 19 και 20 Δεκεμβρίου, θα τα μοιράσουν στον Κοσμάκι που δεν έχει να φάει, είναι πάρα πολλοί κόσμος, νεόπτωχος, κόσμος που έχει πραγματικά ζήτημα επιβίωσης. Και η Εκκλησία...
που αλλού την κατηγορούμε και αλλού έχει τα στραβά και αλλού ναι, μπορεί να υπάρχουν παπάδες που ναι, αλλά εκεί που είναι το σωστό πρέπει να το λέμε. Χιλιάδες ανθρώπους ταΐζουν κάθε εβδομάδα στην Αγία Βαρβάρα. Και στην Αγία Βαρβάρα και στον Άγιο Αθανάσιο στον Εύωσμο, έτσι, και στο Δεδροπόταμο στον Άγιο Νεκτάριο και παντού. Εγώ θα τα λέω, δεν με ενδιαφέρει. Και άμα δω στραβό πάλι θα το πω, δεν έχω ζήτημα. Κάντε λοιπόν τη βόλτα σας δίπλα από το ναό, στον άλλο ναό, δίπλα από τη Τούμπα στην εκκλησιά εκεί στην Αγία Βαρβάρα, τη δικιά μας την εκκλησία, αφήστε ένα κουτί μακαρόνια, ένα σακουλάκι ρύζι, μια κονσέρβα, κάτι να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους. Κάντε κι εσείς από το ειστέρημά σας, αυτό έχει μεγάλη αξία. Στις 22 του μηνός, όπως ξέρετε, έφτασε η ώρα για την αιμοδοσία μας, είναι η 19η αιμοδοσία μας. Θα είμαστε εκεί την Κυριακή αυτή που έρχεται έξω από τη θύρα 3 να δώσουμε αίμα. Ελάτε, ελάτε γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη. Σας θερμοπαρακαλούμε. Όποια ομάδα και να υποστηρίζετε, ό,τι χρώμα να έχει το δέρμα σας, από όπου κι αν είστε, δεν μας απασχολεί καθόλου. Είτε μας αγαπάτε, είτε μας γουστάρετε, είτε μας απεχθάνεστε σαν εκπομπή, σαν φάτσες, σαν πρόσωπα, σαν οτιδήποτε. Ελάτε όμως εκεί, γιατί πραγματικά αυτό που θα κάνετε είναι το μέγιστο της προσφοράς που μπορεί να δώσει άνθρωπος σε συνάνθρωπο. Δεν παράγεται, δεν παρασκευάζεται. Ο πιο πλούσιος, ο πιο δυνατός στον κόσμο δεν μπορεί να φτιάξει ανθρώπινο αίμα. Άρα ελάτε να το δώσει ο συνάνθρωπος και ποτέ να μην σας χρειαστεί. Ποτέ, ποτέ. Εσείς που τώρα λέτε μας ζαλίζει τώρα, προχώρα ρε άνθρωπε στις γραμμές, μας έχει ζαλίσει να μου τα ούμπαλα με την αιμοδοσία. Ποτέ να μην χρειαστεί να μας πάρεις τηλέφωνο και να τρέχουμε με την τζόφα να σας στέλνουμε φιάλες εκεί που θα τις χρειαστείτε στην ανάγκη. Αυτό έχω να πω. 22 Δεκεμβρίου. Έξω από τη θύρα 3. Από τις 9 και μετά. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, ναι. Έλα, γόρι μου. Έλα. Sorry που για την καθυστέρηση, αλλά πρέπει να το πω. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, έλα. Σε ακούω λοιπόν. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει στον αέρα. Α, ναι. Αλλά τηλεφωνικώς έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Έτσι, ε. Γιάννης, ηλεκτρολόγος είμαι, ρε. Έλα, ρε, Γιάννα. Έλα, ρε, Γιάννα. Εδώ έχει γίνει το μοναδικό. Έχει έρθει ο άνθρωπος 3-4 φορές στο σπίτι μου. Εγώ είμαι απόν. Έτσι, έχει γνωρίσει όλη την οικογένεια, τα κατατόπια, είδε τα ωραία του ΠΑΟΚ, τα σκηνικά, να πούμε, τα τρόπαια, τα κύπελα, τα αυτά, αλλά εμένα ακόμα δεν με έχει δει. Και το μικρό σου άρρωστο είδα τις προάλλες. Και το μικρό, άστα αδερφέ, άστα, τρέχουμε, τι να πούμε, να σε καλά, αδερφέ μου, για πες. Για μια καλημέρα πήρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ηλεκτρολογάρα μου εσύ, ηλεκτρολογάρα μου, αγόρι μου. Είσαι και μέσα στο θέμα μας, επειδή είναι πολύ ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θα έπρεπε η ΠΑΕ να έχει και έναν ηλεκτρολόγο, ε? Θα έχει, λες. Επίσης, κάποιες φορές έχω κάτι θέματα με τους ρευματισμούς μου. Μπορείς να μου δώσεις μια λύση? Κάτι μείον. Αγοράκι μου. Γεια σου Γιαννάρα μου, να είσαι γερός αδερφέ μου. Να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Ήρθα άνθρωπος 2-3 φορές, πού να. Λείπουμε από το σπίτι, τι να κάνουμε. Τρέχουμε, ναι. Γεια σας, αυτό το event που έγινε, παιδιά, την Παρασκευή ήταν τεράστιο το εγχείρημα. Ήταν πολλές οι ώρες, οι πρόβες. Μας έφαγε πάρα πολύ χρόνο, αλλά άξιζε τον κόπο γιατί έγινε πραγματικά κάτι υπέροχο. Θα το δείξει και σε μαγνητοσκόπηση το Open. Όλο αυτό, είδατε φωτογραφίες, είδατε τα live. Ναι, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Βάλε αυτό που μιλά στον πρόεδρο, βάλε αυτό που μιλά στον Ιβάν. Θα το βάλουμε, παιδιά. Έχει 5 γραμμές. Πρώτα, αυτό είναι προτεραιότητά μας. Γεια σας, ναι. Καλημέρα Κωστή μου. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Τα στραβά μάτια, διεθνή καριέρα. Για πες. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για χθες, πρώτον. Βεβαίως, πολύ σημαντικό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον κύριο Θοδωρίδη, μη του δίνετε απλά σημασία. Εντάξει. Όσο πιο πολύ του δίνετε σημασία, τόσο πιο πολύ. Σωστό και αυτό. Μεγαλώνει αυτό το πράγμα. Εγώ ούτε καν ασχολούμαι μαζί του πραγματικά, ούτε καν ακούω από αυτά που λέει. Εντάξει, τώρα τι να, πιο γραφικός και από βόλτα με γόνδολα. Στη Βενετία, με ολόγιο μοφεγγάρι και ο Γονδολιέρης είναι παλιός τενόρος από τη σκάλα του Μιλάνου που επειδή κάποια στιγμή ζαλιζόταν με τα ύψη, είπε: Παιδιά, δεν μπορώ να έρχομαι στη σκάλα του Μιλάνου, θα γίνω Γονδολιέρης. Εντάξει, τέλος, δεν είναι. Και το τρίτο που θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Λίμπερο για τις προσκλήσεις που μου έδωσε για την Παρασκευή. Γεια σου, ρε. Κοβές είσαι, έτσι. Σε καταλαβαίνω. Ναι, μπράβο, ρε, μπράβο, τώρα σε καταλάβω. Περάσαμε καταπληκτικά. Βέβαια είχαμε το θετικό ότι κατεβήκαμε κάτω στο ring, εκεί πέρα γύρω ήμασταν. Τέλεια φίλε, τέλεια.
Ναι, περάσαμε καταπληκτικά. Ήμασταν μέσα μαζί με την ομάδα, με όλο τον κόσμο, φωτογραφίες. Φανταστικά, φανταστικά. Όποιος ήρθε, πιστεύω θα το γούσταρε πάρα πολύ. Πολύ το χαίρομαι, πολύ το χαίρομαι. Και όσοι ήρθατε, το ευχαριστηθήκατε. Έτσι, και είδατε ότι οι παίκτες ήταν εκεί, φωτογραφήθηκαν με όλους, κανένας δεν σας ανασχέτησε. Όλοι χαμογελάστηκαν. Ένας μόνο ήταν ο γελαστός. Ένας. Ένας, φίλε, δεν είδαμε τα δόντια του. Ο Μπράνκο. Αυτός μάλλον το έχουν πει, απαγορεύεται, πρέπει να το έχει συμβόλαιο. Ότι άκουσε ή πρέπει να είσαι ψαρωτή. Έχω φτιάξει σε μια φωτογραφία που τον έχω τραβήξει, ο οποίος είναι σαν να κοιμάται. Τώρα δεν ξέρω, κοιμάται. Άστο, άστο, φίλε, είναι έτσι. Αυτός είναι έτσι. Δεν, το έχουν πει, απαγορεύεται. Είναι, έχει ρήτρα στο συμβόλαιο. Ότι πρέπει να είσαι ψαρωτικός. Ναι. Έχω να πω ότι όλη η ομάδα, αν το είχα πει και τότε, ένας είναι αυτός ο οποίος δεν έφυγε. Και κάθισε μέχρι το τέλος. Ναι, ρε φίλε, η καψούρα μου. Όλοι οι άλλοι την κάνανε νωρίς να πάνε να κοιμηθούν. Κοίταξε, ήρθε τελευταίος από όλους ο Μπίσεσβαρ. Ήρθε τελευταίος από όλους. Ο οποίος παρεπιπτόντος, μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Είναι αυτό που λέμε, τον ξεκουράζει, γιατί του έγινε ερώτημα του Φερέιρα, τον ξεκουράζει, θέλουμε τον δυνατό Μπίσεσβαρ, τον μεγάλο μπαραδόρο και αρτίστα, τον θέλουμε έτοιμο να γυρίσει όπως μπήκε με την Ξάνθη και τα έφερε όλα ανάποδα, αυτό να κάνει. Αυτό. Έτσι. Αυτό. Έγινε 20 μου. Φιλιά, γεια σου κοβέ, να χαίρεσαι το παλικαράκι σου. Που είναι σαν φωτοτυπία, σαν να έχεις βγάλει φωτοτυπία είναι. Την γυναίκα σου δεν την έχω δει. Τελευταία έκδοση. Ίδιος ρε. Φιλιά, να το χαίρεσαι. Περίμενε, ξέχασα να σου πω. Με το κουστούμι είσαι ένας κούκλος. Άρε φίλε. Πρώτη φορά σε είδα με κουστούμι, μιλάμε, τρελάθηκα. Όλοι με είδαν πρώτη φορά με κουστούμι. Άντε φιλιά, να είσαι καλά. Τι έγινε με το κουστούμι. Παιδιά, να σας πω ένα πράγμα μόνο. 2,5 κιλά χάσαμε κατά τη διάρκεια του event. Δηλαδή, ζυγίστηκα πριν, ζυγίστηκα μετά, μιλάμε για πολύ υδρότα. Μιλάμε για πολύ λόγια. Πώς χάνουν οι παίχτες, να πούμε, τα κιλά στους αγώνες. 2,5 κιλά, 7 ώρες. Μας βγήκε, να πούμε, όλοι, ό,τι δυνάμεις είχαμε. Αλλά άξιζε τον κόπο. Ναι, γεια σας! Αυτές οι δύο γραμμές και μετά πάμε σε διάλειμμα, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Γεια σας. Έλα ρε μάγε, πού είσαι ρε Νικόλα Σκουκιούπη. Μάγος είμαι. Μάγε δεν μάγος, είσαι εγώ μάγος που τον μάγος είμαι που τον βρήκα. Ποιος μάγος ρε, υπάρχουν δισεκατομμύρια μάγοι, ποιος μάγος είμαι. Ένας είναι ο της χαλάστρας. Σε λίγο. Ναι. Θα βγω για ψάρεμα. Ξημερώνει. Θέλω να ψαρέψω ανθρώπους ψαρωμένους. Να δεις τι ψάρια θα πιάσεις. Θα σε ρίξω κατευθείαν στα βαθιά. Ναι. Λοιπόν, μερικές φορές είμαι πολύ καλός, αλλά και πολύ κακός. Βεβαίως. Για άλλο καθαριστήρας. Αυτή τη στιγμή γράφω ένα ποίημα. Μάλιστα. Αν χαμήλωσες και το ραδιόφωνο... Αν χαμήλωνες και το ραδιόφωνο, άστα αυτά χρυσές αυγές και αριστερά, ρε, μην μπλέξεις με τα κόμματα. Θα μου πεις για τον έρωτα που τον τραγουδάς τόσο υπέροχα, μπήκε την χρυσή αυγή και την αριστερά τώρα. Για τον έρωτα. Πες εκεί ένα ερωτικό ωραίο, πιάσεις με τα κόμματα τώρα, λέει, χαλάσουμε τη διάθεσή μας. Μπράβο Κωστάκη μου. Και δεν μπορείς με την καρδιά μου εσύ να παίζεις. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορείς με τον καημό μου να γελάς. Μην πει ποθήλος και ο Πειραιάς. Για τον εγωισμό σου. Σήκω φύγε. Και μην ξαναγυρνάς, είσαι εγωίστρια πολύ. Άντε αγόρι μου αυτά, άκου που σου έχω και μια ωραία αποθέωση. Βασίζεσαι πολύ στον ερωτά σου, να μορφιάσω, όχι να ερωτάσω. Αυτά πες μου, μου λες τώρα για τα κόμματα ρε φίλε. Κοίταξε, σε αυτή την έχουν βολέψει στη δουλειά σου. Υστερόγραφο. Ναι, υστερόγραφο. Ποιος μπορεί να μου εξασφαλίσει ένα... Ωραίο σκουλαρίκι για να γίνω τραπεζίτης. Θα σου πω εγώ. Αλλά θα πάω πίσω για να μην πει τσικ... Εγώ θα σου πω ποιο. Με ρώτησες, ξαναρώτησέ με. Ξαναρώταμε. Κάνε μου την ερώτηση. Κάνε μου την ερώτηση πάλι. Θέσε μου την ερώτηση. Ξανά. Η ερώτηση είναι. Ναι. Το όνομά μου είναι τελείως άγνωστο. Ρώτησε με, τι με ρώτησες πριν. Κάτι ρώτησες. Πρέπει να με ρωτήσεις. Ρώταμε. Εσύ να σου πω κάτι τώρα, να μην σοβαρά. Παίρνεις τηλέφωνο το 100 και σου λέει βαριέμαι το να απαντήσω. Πάρε μας λίγο αργότερα. Το 100. Ρε, είναι αυτή, ρε. Για την αστυνομία λέω. Γεια σου μάγε. Γεια. Η απάντηση είναι αυτός ένα μηδέν, να ξέρεις. Στο ποιος μπορούμε. Πάμε την τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλή βδομάδα. Καλή βδομάδα. Αλήθεια λες. Θέλω να μπω στο τριήμερο γιατί τα γκολ ήταν τρία. Βεβαίως. Να γιορτάσω κάθε μέρα από ένα. Α, σωστός! Δώσε όνομα και τα τρία τελευταία ψοφία. Είμαι ο Στέλιος, 27-33. 7-33.
Στελάρα, πρώτη φορά μιλάμε. Πρώτη φορά μιλάμε στον αέρα. Τι λέρε εσύ. Τι. Εμείς οι δυο. Εμείς οι δυο, ναι. Εμείς οι δυο έχουμε βρεθεί και στον Εύωσμο στο θέατρο το δημοτικό. Όχι ρε φίλε. Το παλαιότερα. Όχι ρε φίλε. Δώσει και τσάντα πάω και ατσάντα πάω. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Και, είσαι παλαιόρας. Για να σου πω και τον κωδικό, προσέχουμε και οι δύο τα γλυκά. Οχ, 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 με χτυπάς εκεί. Α, θυμήθηκε. Γεια σου γίγαντα. Αγόρι μου, φιλιά, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Γεια μας, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά. Είμαστε γλυκό. Έτσι, αυτό είμαστε γλυκά αγόρια. Μην παίρνετε άλλο, παύση. Για να πάμε σε διάλειμμα, για να πούμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, μαγαζάρα, 51 χρόνια, τα κορυφαία στα ηλεκτρικά. Μπαίνετε μέσα, λέτε ζουμουσού, λέτε είμαι τσατσαρόσκυλο, ήρθα στο κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών και σου δίνει τα πάντα, ειδικά αυτό το διάστημα LG τηλεοράσεις. Φυσικά για ψάρι, το πιο νόστιμο, το πιο εκλεκτό, το πιο πεντακάθαρο, σε δύο εστιατόρια που λαμποκοπούν. Μπαίνετε μέσα και σου έρχεται μυρωδιά, ευωδία από θάλασσα και όχι ψαρίλα. Διοικητήριο 214.000 στην Τηλιβεριά, Ωραιόκαστρο 695666. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστία Καρολή και Δημητρίου 213.163 και μελομακάρονα και κουραμπιέδες και βασιλόπιτες και τσουρέκια και γεμιστά και αυτά. Χαμός. Χαμός μοσκοβολάει ο τόπος. Και βέβαια Τσαντεκίδης Cars, εκεί το πιο καινούριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ανεβαίνετε στο δρόμο για το Ωραιόκαστρο, απέναντι από τα τζάμπο, μπαίνετε και θα δείτε αυτό ακριβώς που ζητάτε. Και βέβαια το πηγαίνετε όπου θέλετε, σε όποιο συνεργείο θέλετε εσείς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πώς πέφτει. Για πάμε! Για πάμε! Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε, δεύτερη ώρα. 2310-287-888. Θα πω μετά χορηγούς για να μην περιμένετε τις γραμμές. Ξαναλέω, 2310-287-888. Κληρώνουμε και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα σήμερα ένα καταπληκτικό τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέα, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, σε ένα μαγευτικό τοπίο, σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, να πάρετε το σύντροφό σας, τη σύντροφό σας, να πάρετε αυτόν που αγαπάτε και να πάτε να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε μακριά από τις εντάσεις, μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας, την πίεση, οτιδήποτε τέλος πάντων σε στενοχωρεί. Κούτρα, δύο βραδιές καταπληκτικές. Όσοι πήγαν εκεί πέρασαν υπέροχα και μας το έχουν και μας το λένε. Πάμε στις γραμμές και μετά θα πω χορηγούς. Ναι! Γεια σας, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Το φίλο της τέχνης. Καλώς τον. Λοιπόν, αυτό που κυνηγάω θα κυνηγήσω πάλι νωρίς. Το Σπυρόπουλο. Φυσικά. Δεν άκουσα. Για το σχόλιο λες, όχι για την περιγραφή. Δεν έχει περιγραφή αυτή τη φορά. Για την περιγραφή. Περιγραφή. Αυτός που ήταν στο κρατικό κανάλι ήταν, πανηγύριζε φοβερά καλύτερα. Καταρχήν ο Σταμπουλής από αυτόν που έχουμε εμείς στο ΠΑΟΚ TV. Θα σου πω κάτι. Επειδή είναι ο Τάσος Σταμπουλής και επειδή είδα και κάποιος έγραψε, λέει ότι ο Σταμπουλής είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Τάσος, επειδή ήμασταν στα Σπορ του Βορρά, αριστερά μου είχα τον Γκόλκα 10 χρόνια και δεξιά μου είχα τον Σταμπουλή. Λοιπόν, τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ο Τάσος έχει κάνει, έχει κάνει την περιγραφή, φιλάρετε, στον γκολ του Γκαρσία στο μάτς με τον Παναθηναϊκό που σκοράρει ο Γκαρσία εκείνο το υπέροχο γκολ και ξεσπάει σε κλάματα. Έχει κάνει μια περιγραφή που έχει μείνει στην ιστορία, έτσι. Το παιδί. Εντάξει. Άλλο δεν είναι. Το έχουμε πει, ο Σπυρόπουλος δεν είναι ΠΑΟΚ όμως. Πολύ ωραία. Ναι. Αλλά και εμείς είμαστε ΠΑΟΚ TV. Σωστό. Εντάξει. Το άλλο είναι. Ξέρεις πόσο μου αρέσει που διαφωνούμε. Πολύ γουστάρω, να ξέρεις. Αλίμονο. Βασικός αυτό όμως είναι ότι και στο Open, που πραγματικά δηλαδή επιτέλους ευχαριστιέμαι να. Αισθάνομαι να υπάρχει τι διαφορετικό σε αυτή την Αθήνα. Εκεί κάτω, ρε. Άνθρωπέ μου, τους βλέπεις και τον Σταύρο και τον Κώστα. Σκέφτομαι. Αυτό θα έλεγα και γαπ κατευθείαν! Μπαμ μπαμ! Έτσι! Αυτό και αυτό! Κατευθείαν φίλε! Δεν υπάρχει! Έσπασε η αθηναϊκή πραγματικότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι όμως ότι ο Σπυρόπουλος βγαίνει για να μας πει τι. Ότι έκανε 11 δευτερόλεπτα για να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Το γκολ του Άκμπομ σε πόσα δευτερόλεπτα μπήκε? Μέσα σε 3 πάσες. Και ήταν στα 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή,
τόσο μεγάλη αξία πρέπει να συνεχίζουμε να δίνουμε στον Ολυμπιακό. Επειδή είπες για τα γκολ, μου ήρθε μήνυμα από τον Άκη, τον φίλο μου, τον αδερφό μου, από τον Πατάκη, που μου λέει: τον Βελίδη τον έσκισαν. Τον Παπαδόπουλο, λέει, της Τρίπολης, ωραίες αντιδράσεις στα γκολ. Φίλος αν έτρωγε με εμάς τέτοια γκολ, θα τον είχαμε σταυρώσει. Ο Μάγκας Παπαδόπουλος δεν θα λέει στο διάλειμμα να δεις ότι έχω δίκιο. Τα είδα, Άκη μου. Τι να σου πω, έχεις άδικο. Εδώ ο άλλος, επειδή το έπιασε, του κάνε παράπονα. Του λέει καλά ρε, όλα τα άλλα τα έμεινες. Το Βελίδη, τον βγάλαν πουλημένο, φίλε. Τον γδάραν ζωντανό. Δεν έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία να βάλει γκολ. Έτσι, δεν έχει δικαίωμα ένας θερματοφύλακας να κάνει λάθος. Τρέμουν όλοι απέναντι, κατάλαβες τώρα τι δημιουργούν. Ένα κλίμα τέτοιο. Ένα κλίμα. Για αυτούς είναι Κυριακή απόγευμα. Έκανες πέντε τον τροχονόμο. Γιατί σκάλωσες εμένα. Δεν χρειάζεται. Άσε να περάσουν καμιά 5-6 ακόμα. Να φανούμε ότι έχουμε και την καλύτερη επίθεση. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Να μας δημιουργούν τις συνθήκες της προπαγάνδας τους ότι έχουν την καλύτερη ομάδα. Βέβαια. Αλλά αυτό είναι πίσω η αχλάδα την ουρά και επειδή πραγματικά είμαστε ανήψια αυτής της τεράστιας θείας. Αυτό. Η πιο τρελή, η πιο γαμάτη φοβερή θεία. Φιλάρετε μου. Γεια και χαρά. Για να σε καλά, σε ευχαριστώ. Αυτό, παιδιά. Βλέπετε τον πόνο παντού. Οποιαδήποτε τους ενέργεια από εκεί πηγάζει. Προκρίνονται στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ στο στόμα τους. Και βέβαια το ΠΑΟΚΑΚΙ. Νομίζεις τι ότι θα μας προβάλλεις, νομίζεις ότι θα νιώσουμε τι δειγμένοι. Γελάμε με τον πόνο σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Κωστά. Τι. Μαγέ. Κωστά. Έλα. Είσαι μέσα στη φιλοσοφία της ζωής. Ναι, αλλά μην παίρνεις δεύτερη φορά, όμως περιμένουν πέντε. Άντε, μάγκε μου, δεν σε μαλώσω. Άντε, μωρί μου, τι το αξίζω. Με τον τρόπο που μιλάς, φαίνεσαι γνήσιος και τίμιος άνθρωπος. Έτσι λέω, ξέρω εγώ, έτσι λέω ότι είναι. Έτσι λες, πάλι είναι τέτοια άνθρωποι σαν και σένα. Έλα, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά τώρα. Άντε, φιλιά, δεν χρειάζεται. Άντε, μάγκε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλώς τον, γεια σου Γεωπόνε μου. Καλώς τον. Λοιπόν, νιώθω σίγουρος ότι έκανες το χρέος σου την Παρασκευή. Κάτι έκανα. Είπες δυο λογάκια, κάτι έκανες. Να ξέρεις, όχι στον πρόεδρο, αλλά εκεί που έπρεπε δυο κουβέντες τις είπα. Δεν προσέγγισα καθόλου Σαββίδη, καθόλου. Ναι. Από μακριά τα είπα. Εντάξει, πάνω από την πίστα. Εκεί μου έγινε, σου έχω εμπιστοσύνη. Μία κουβέντα μου επιτρέπεις να πω για τον μπάσκετ. Εκτός ότι θα κορυφώσουμε, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα άδειο καρεκλάκι. Ούτε ένα άδειο καρεκλάκι στο επόμενο μάτς. Η ομάδα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πραγματικά ότι κινδυνεύει να πέσει κατηγορία. Και είναι, πρέπει να το λέμε συνέχεια. Και που το λέω, μου σφίγγεται το στομάχι και που το λέω, ξέρετε, δεν είμαι παιδί, ούτε πεσημιστής είμαι, ούτε κινδυνολόγος. Ούτε βασίζω στο φόβο την εκπομπή και στον τρόμο. Όμως. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο ασθενής πρώτα-πρώτα να καταλάβει ο διαβητικός ότι είναι διαβητικός, ας πούμε, να το πει. Είμαι διαβητικός. Έτσι, εγώ το λέω. Έχω πρόβλημα. Λοιπόν, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε και νομίσουμε ότι εντάξει, μωρέ, κάτι θα γίνει. Δεν θα γίνει, παιδιά, κάτι. Αν δεν πάρουμε συγκεκριμένα παιχνίδια, έχουμε σοβαρό θέμα. Και δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο συμπολίτης. Επειδή το άκουσα και αυτό. Ενά και ο Άρης Χάλιανε. Και τι με ενδιαφέρει. Άλλο αυτό, ρε παιδιά. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Ο που στηρίζει την ομάδα, φίλε, το ξέρει πολύ καλά αυτό. Και το πολύ σύντομα θα υλοποιήσω την υπόσχεση που έχω δώσει στον κόσμο και σε σένα. Αυτό έχω να σου πω. Απλά θέλω να είσαι οι σημαντικοί άνθρωποι. Έχω βαρεθεί να αλλάζω αριθμό φωτοκόλλου. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό το σημαντικό για την Παρασκευή, τα λόγια που πιστέψαμε ότι είπες. Και το δεύτερο είναι, φτάνει πια με τη συμπόνια στον έτερο συμπολίτη. Τον αγαπάμε και έχει πολύ σημαντικούς και συμπαθητικούς ανθρώπους, αλλά φτάνει πια. Αυτό το μένος εναντίον του ΠΑΟΚ πρέπει να σταματήσει. Πραγματικά. Δεύτερη συνεχή χρονιά που τραβάμε αυτά που τραβάμε για στο σύνδεκα. Για το βόλεϊ. Βεβαίως, βεβαίως, πρέπει να τα λέμε όλα. Γιατί όταν ο Γιάννης βγαίνει και λέει αυτά που λέει για τον ενίο ΠΑΟΚ, δεν είναι ο ψυχάκιας και ο τρελός. Το ποδόσφαιρο έχει βρει το δρόμο του, φίλε. Πρέπει να στηρίξουμε και τα άλλα. Δεν είμαι εγώ ο μανιακός. Φυσικά, καταλαβαίνεις γιατί τα λέω αυτά πράγματα. Σε χαρακτήρισε κανένας, έτσι.
Όχι εσύ, παιδάκι μου, όχι εσύ. Κανένα άλλο. Ούτε επιτρέπω κανένα. Μου, αλλά πρέπει, το ποδόσφαιρο έχει βρει τον δρόμο του. Να λέμε πιο πολύ. Χτες δηλαδή το κυρίαρχο ήταν αυτό που έγινε στη Μίκρα. Φυσικά. Όχι αυτό που έγινε στο Αγρίνιο. Φυσικά. Γι' αυτό και είπαμε. Δηλαδή αυτά που γίνονται και βγαίνουν τώρα έχουν το θράσος και ζητάνε επανάληψη του αγώνα. Σοβαρά δεν μιλάμε. Υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεύτερη συνεχή χρονιά που γίνονται έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή απαγορεύεται να κερδίσει. Απαγορεύεται να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Στην μπλούζα του Φέργιουσον και στη μάνα του Φέργιουσον. Απαγορεύεται να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή παιδιά. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Έλεος και δεν τα λέμε. Αυτό είναι κυρίαρχο θέμα, Κώστα. Γιατί αφορά όλη την πόλη. Αγαπάμε λοιπόν τους Ηρακλειδείς, αγαπάμε τους υγιείς Ηρακλειδείς, αλλά έλεος με αυτά τα έσχη πρέπει να λέγονται. Φυσικά. Και πρέπει να θίγονται. Άκου επανάληψη του αγώνα, δεν τρέπονται. Αυτά, καλή βδομάδα. Γεια σου Γεωπόνε. Το ενιαίο σπάω. Γεια σου αδερφέ μου, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι, θα το βάλω το ηχητικό από την εκδήλωση. Ναι, μόλις κοπάσουν λίγο οι γραμμές, παιδιά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα με φεγγάρι, καλύτερα με ήλιο. Γεια. Λοιπόν, τώρα θα προλάβω. Είναι το στιγμιότυπο από την εκδήλωση την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν ακούγεται και πώς ακούγεται. Για να δω πώς. Μια στιγμή. Ελπίζω δηλαδή. Για να δω. Μπα, όχι, δεν. Θα το παλέψω λίγο. Μήπως και πάρει μπρος. Έλα. Όχι. Δεν θέλει. Όχι, δεν θέλει. Οπότε, άστο. Θα κοιτάξουμε. Θα το βρούμε τον τρόπο. Θα το βρούμε. 2310-287-888. Τώρα έρχομαι στις γραμμές. Να πω, δεν είπα χορηγούς. Πρέπει να πω χορηγούς. Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι υπέροχες, καταπληκτικές, μοναδικές γεύσεις. 705-750 τηλιβεριά. Εκεί θα βρείτε πεντανόστιμα πράγματα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Καυσόξυλα φυτάς, αλλού δεν κοιτάς. Αυτός έχει το κορυφαίο καυσόξυλο, αποθηκευμένο από το Μάρτιο, για να είναι ξερό και όμορφο. Βασιλής Όλγας 206, 411-636. Ο φυτάς κορυφαίος. Και κάρβουνα και είδη μπάρμπεκιου και είδη τζακιού, αλλά ειδικά στο καυσόξυλο είναι νούμερο ένα και πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Τσόφα ξέρει. Η Τσόφα ξέρει, σας υποδέχεται εκεί με το χαμόγελο. Και είναι πραγματικά αυτό που θέλετε για το τζάκι, για τη σόμπα, οπουδήποτε. Και βέβαια, Τέντα Home 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, βάλτε τη ζελατίνα σας. Βάλτε τη ζελατίνα να ησυχάσετε. 430-011 και θα με θυμηθείτε. Πάμε τώρα στη γραμμή. Ναι, γεια σας. Έλα Κωστάκη, τι κάνεις. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι έγινε. Τώρα που είπες Κωστάκη, θυμήθηκα αυτό. Άντε, Κωστάκη. Έλα αδερφέ, έλα αγοράκι μου, έλα, για πες. Τι να μωρέ, πως είναι 49. Τι να κάνω, 49. Η ομάδα αυτή βγάζει συνέχεια παίκτες που κάνουν τη διαφορά, δεν παίζει ο ένας, παίζει ο άλλος. Τι να κάνω, το ρόστερ μας έχει τρομερό βάθος. Αυτό που λες, μεγάλη υπόθεση. Δείτε λίγο τον πάγκο μας χθες. Δες τον πάγκο μας, Αντώνη, κάποια στιγμή γυρίζω και βλέπω τον πάγκο και σκέφτομαι και ποιοι είναι έξω. Δηλαδή έξω Στόχ, έξω Βαρέλα, έξω Ζαμπά, έξω... Δηλαδή... Ο Πάγκος μαζί με αυτούς που είναι αυτός 18ας, θα κατέβει στο πρωτάθλημα, άνετα είναι στην εξάδα, πιστεύω. Έτσι. Πραγματικά. Τι να κάνω, τις μετοχές της Τρίπολης ποιος τις έχει, μάθαμε. Τις μετοχές της Φάτνης, επίσης, θέλω να ξέρω εγώ. Τώρα οι άνθρωποι είναι... Τι να πούμε τώρα. Τέλος πάντων, εμείς τώρα τι θα κάνουμε. Ξέρεις για αλλαγές το Γενάρη. Για μεταγραφές, εννοείς. Όχι, γιατί εγώ μου κατάλαβα ποιοι θα φύγουν. Κάποιοι θα φύγουν, φίλε. Γιατί πρέπει να ελαφρώσει και λίγο το ρόλο. Κάποιοι. Το είπε ο Μπράνκο που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος στη συνέντευξή του στο ΠΑΟΚ TV ότι το ρόστερ θα αλαφρώσει. Ας πούμε ένας που σκέφτομαι εγώ που είναι πιθανό να φύγει είναι ο Στόχ. Και ο Στόχ πιστεύω ήταν... Δεν έδεσε, δεν το έκανε, δεν... Τον έχει περάσει ο Λάμπρου, αυτή τη στιγμή Αντώνη ο Λάμπρου, τον έχει περάσει στην ιεραρχία, να ξέρεις. Πιο πιθανό είναι να δούμε το Λάμπρο σύντομα, παρά το Στόχ. Εντάξει, και ο Στόχ τώρα πρέπει να βαρέσει το κεφάλι μου στον τοίχο που δεν είναι στη Σλάβια που πήγε
και έπαιξα μου λίγο τον Ιωνίδα. Εντάξει, οκ. Και γράφτηκε σαν μάρο. Εντάξει. Τέλος πάντων, πάντως χαιρετώ ρε. Γεια σου Αντωάν. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Σας βάζω και σε κλήρωση μέσα από τα σταθερά να μου λέτε για τριήμερο στο Φιλοξένια στο Πόζαρ με δύο διανυκτερεύσεις. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Σε σας μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Μας ακούτε. Έπεσε, πέσαμε μουτσο. Δεν μπορούμε, ναι. Το έχουμε. Τώρα, πάμε τώρα. Γεια σας. Ναι. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το σεραίο. Με την πρώτη αυτό θα τη ρέντε, ρε φίλε μου. Τρεις έριξες, φίλε. Τρεις έριξες. Τάκλιν. Τρεις. Κωστή, συγχαρητήρια στην ομάδα. Συγχαρητήρια στον Άκμπο που με επαλήθευσε αυτό που είπα, το εγώ μας κάτω από την ομάδα. Εκεί που βγάζει ένα ασίστο λουμιόφιλε, αν είναι εγωιστής γιατί έχει καιρό να παίξει και θέλει να κάνει τον γκολ, θα τη σπάσει δεξιά να έχει φάσει την αιστεία για να κάνει τον γκολ. Αυτός τι κάνει, το σιγουρεύει. Κάνει αριστερά και θα την κάνει παράδειγμα που μπορεί να την καρφώσει ή ο αμυντικός ή ο επιθετικός που θα την βρει την μπάλα εκεί. Μπράβο. Γι' αυτό το γουστάρουμε τον Ακπομ, έτσι αυτό που λες, έχοντας τόσο καιρό στον πάγκο, έχοντας χάσει την θέση. Θα ήθελε να δείξει, να αποδείξει πράγματα. Πρόσεξε. Στέλιο, μιλάμε για ένα παιδί που είναι 100% παιδί ψυχολογίας ο Ακπομ. Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες ίδιοι. Έτσι. Λοιπόν, ο Ακπομ είναι ένα παιδί που βασίζει πάρα πολλά στην ψυχολογία του. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, και καλά κάνεις και το λες και μπράβο σου, σκέφτεται όχι τον εαυτό του, γιατί αυτός που σκέφτεται τον εαυτό του λέει θα του πάω να το κάνω σουτ στην κλειστή γωνία, να σκοράρω, να μου πούνε μπράβο, να ξαναρθεί. Να σπίξω μέσα να δείτε ποιος είμαι εγώ και τέτοια για αυτά. Κάνει υπέροχη ενέργεια και είδες ότι ανταμείβεται και μετά. Του δίνει ο άλλος την παλιά τεμπεσίρι, ο Μίσιτς, παιδιά, ζαλίστηκα με την μπάσα πάλι. Κωστή, ξεκλειδώνει το μάτς, γιατί και ο Μίσιτς με 2-0 εκείνη την παλιά τη βγάζει, πολύ πιο εύκολα από ότι να είναι 1-0 και να είναι γιατί πιο σφιχτή. Γιατί άλλο το 1-0 ήδη είχε πάθει ο Γάβρος μέσα στο Πανιόνιο. Όσο να πηγαίνει το παιχνίδι 1-0, μπορεί να αναχωθείς, να κάνεις, ενώ με το 2-0 το παιχνίδι έλυσε φιλετελείωση, αυτό ήτανε. Έτσι ακριβώς. Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Όταν το κάνεις πιο απλό, είσαι ακόμα πιο καλός. Και ξεκούρασε και το πείσμα, δεν χρειάστηκε να το βάλεις καθόλου μέσα να μπει μέσα που να έτρωγε κανένα σούτι. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Έβγαλε και το Μάτος να ξεκουραστεί, πήρε και βαρένα παιχνίδια και όλα πάνε κατευθείαν. Όλα, όλα. Και ο Μάτος, επειδή είναι επιρρεπής και τρώει μια χρειαστή κάρτα και μια κόκκινη μετά είναι εύκολη. Έβγαλε να ξεκουραστεί και μην πάρει καμιά δεύτερη. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι. Ο προπονητής σε μένα έχει δύο παιχνίδια κοστί. Οι αλλαγές γίνονται σε πολύ ωραίο timing, σε πολύ ωραίο χρόνο. Και κάτι που δεν έχει γίνει με στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Και του δίνουν πράγματα οι αλλαγές. Δείχνει ότι κατάλαβε ότι εκεί κάτι δεν έκανε σωστά μέσα στο Καραϊσκάκη. Και βλέπω δύο παιχνίδια είναι πολύ πιο ωραίο όπως το θέλουμε, ρε παιδί μου. Όπως το θέλει η ομάδα, όχι εμείς. Όπως το θέλει η ομάδα. Εκεί που θέλει να τη φρεσκάρει, δίνει, αλλάζει ταχύτητα. Βλέπει το αμάξι που κάνει με Τετάρτη την άλλη φορά. Βάλει Τρίτη, βάλει Δευτέρα. Ακριβώς. Κοίταξε. Να ξυπουκώσει να φύγει. Σκέψου κάτι. Στέλιο. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε την τελευταία στιγμή, ήρθε πριν καν προλάβει, όχι τα ονόματα να μάθει. Προπονητής να πάει κατευθείαν στην προετοιμασία, απαιτήσεις αμέσως για δύο μάτς με τον Άγιαξ, ένα πράγμα, ένα χάος. Άρα έπρεπε, και πρόσεξε, έχοντας παραλάβει μια ομάδα που πήρε δύο double. Αυτό από μόνο του είναι, φίλε, όχι τεράστιο βάρος στην πλάτη σου. Και αίτητη και να συνεχίσει. Δηλαδή, το να έρθεις και να είναι η ομάδα από μια χάλια χρονιά, να έχουν περάσει όλοι πάνω από το κορμί μας, να μας έχει γλεντήσει ο κάθε πεθαμένος. Και μόνο πιο πάνω μπορείς να πας. Το να είσαι στην κορυφή και αίτητος και να σου πούνε τώρα πάρ' το από εδώ και συνέχισε το, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, αδερφέ. Αυτό που λένε είναι πιο εύκολο να ανέβεις στην κορυφή παρά να μείνεις στην κορυφή και να μην όλοι προσπαθούν να σε ρίξουν. Ακριβώς. Κωστή, και κάτι ακόμα. Ναι. Αυτό το είπα και εγώ για το Φασίρι που σε 4 παιδιά και τις κάρτες. Εκεί ξέρεις το ρίπι το μάνταλο. Λέλο, έλα να κάνουμε τρενάκι. Δηλαδή που πάτε στο κέντρο του γηπέδου το πιάνεις από τη μέση. Πλάκα κάνουμε τώρα. Φίλε, αν τα κάνανε δικοί μας αυτά και αυτά που έγιναν στην Τρίπολη. Αν τα κάνουμε εμάς. Άστο, φίλε. Θα μας κρεμούσαν κατ' οκέφαλα. Άστο. Ακόμα θα γαβγίζανε. Αυτά, φίλε, καλή εβδομάδα. Το μέλλον μας ανήκει. Αυτή είναι παρελθόν τελείωση. Γι' αυτό γαβγίζουνε. Ακριβώς. Γεια σου Κωστή, γεια. Φιλιά, στελάρα μου. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Τελευταία γραμμή. Βεβαίως. Τσούμπας Γκέρφεντ.
Καλώς το παιδί ρε, καλώς το παιδί. Τσούμπας, girlfriend, χθες ήταν πέροχος. Πιθανόν να τον ξεκινήσει κιόλας την Πέμπτη. Δηλαδή να τον ανταμείψει. Όχι ότι απαξιώνουμε τον Σβιντέρσκι, αλλά έδειξε κουρασμένος. Έτσι, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι πριν μου πεις. Πριν μου πεις, στο Facebook πώς είσαι στον αθλητήριο? Ρενάτο Κωνσταντίνος. Ρενάτο Κωνσταντίνος. Μπράβο. Θα έρθει Μανολόπουλος στο Λονδίνο και μου λέει πώς θα βρω τα παιδιά, λέει, στο σύνδεσμο, πώς θα πάω, πώς θα βρω τον Κώστα που βγαίνει στο... Ναι, ας με... Εντάξει, οπότε θα επικοινωνήσετε μέσα από εκεί για να έρθει, θέλει να έρθει στο σύνδεσμο, θα έρθει με την οικογένεια εκεί σε κάτι συγγενής. Λοιπόν, και θέλει να σας συναντήσει, να έρθει στο σύνδεσμο. Για πες λοιπόν, Κωνσταντίνε μου. Μέρος, έχουμε αλλάξει μέρος. Α, ναι, πήγατε σε νέα γραφεία. Ναι, πήγαμε αλλού, δεν είμαστε εκεί που ήμασταν όταν ήρθαν τα παιδιά για το μάτς. Τζέλσι. Α, πιο καλά, ναι, πιο καλά. Λίγο καλύτερα, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Είμαστε αλλού, οπότε... Ωραιότατα. Για πες λοιπόν, Κωνσταντίνε. Τίποτα, απολαυστικό το μάτς, θες Κωστή. Έτσι. Δηλαδή δεύτερο ημίχρονο ήταν... θα συμφωνήσω με ο κύριος Τελίος, τον προηγούμενος που είπε για τις αλλαγές του προπονητή. Άλλαξαν όλο το παιχνίδι. Και συνεχίζουμε. 49 και συνεχίζουμε. 49 και συνεχίζουμε και το νου μας. Και άσως να ονειρεύουμε ότι θα μας το σπάσουμε. Έτσι. Αυτό. Όλοι γι' αυτό ζουν, αδερφέ. Να ξέρεις. Έτσι. Όλοι. Κοίταξε, ας πω κάτι. Ο καημός τους είναι αυτός. Μας κρατάνε σε γρήγορση. Δεν πειράζει. Αυτό ακριβώς. Ο πρωταθλητισμός αυτό είναι. Αυτό έχει, παιδιά. Και άμα θες να συνεχίσεις να είσαι, θα πρέπει να είσαι να παίζεις συνέχεια σε μια πίεση. Όλα αυτά που κάνουν ο Μπαρμπασάβας, ο Καραπαπάς, ο Αυγενάκης, τα μέσα τους, τα έξω τους, οι Τσουκαλάδες, όλο αυτό το πράγμα, έτσι, και μακριά και κοντά στην πόλη μας, έτσι, γιατί προκλήσεις είναι και γύρω-γύρω, δεν είναι μόνο μακριά. Έτσι, όλα αυτά, τι, ένα, δεν πρέπει να μας αποσυντονίζουν, δεν πρέπει να μας εξοργίζουν, δεν πρέπει να μας βγάζουν από τον αυτοέλεγχό μας, ίσα-ίσα μας προσφέρουν τεράστιο έργο. Διότι μας κρατούν σε μια επαγρύπνηση, μας κρατούν σε μια τσίτα που είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό. Αυτό. Προσφέρουν έργο. Αυτό τους ευχαριστούμε ακριβώς. Όλους λοιπόν. Όλους. Αυτό ακριβώς. Κωστή, με βάλεις και στην κλήρωση 091. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω ότι την Κυριακή αυτή που έρχεται έχουμε την αιμοδοσία μας. Είναι η 19η αιμοδοσία αθλητηρίων. Ελάτε έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας, έξω από το ναό, να δώσουμε αίμα, να δώσουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας. Ελάτε. Και όπως είπα και νωρίτερα, και μέσα στην εβδομάδα, ένα σακουλάκι ρύζι, ένα σακουλάκι με μακαρόνια, μια κονσέρβα με όσπρια, με πελτέ, με οτιδήποτε, ρε παιδί μου, που δεν χαλάει. Κάντε τη βόλτα σε την Αγία Βαρβάρα. Αφήστε το εκεί στους Παπαδημήτριδες και να ξέρετε ότι θα πιάσει τόπο αυτό. Γιατί ταΐζουν χιλιάδες κόσμου. Προσφέρετε το. Για σας μπορεί να είναι μια κονσέρβα λιγότερη. Μια σακουλίτσα με μακαρόνια λιγότερα. Για εκεί όμως πραγματικά θα είναι ανακούφιση για κάποιους ανθρώπους. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Σηκώνεται, υποκλίνεται ο άνθρωπος. Στον κόσμο χαιρετάει. Που έχω το μικρόφωνο, έχω την ευκαιρία να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό. Εγώ Πόντιος δεν είμαι, αλλά κύριε Σαββίδη, με αυτά που έχετε κάνει και με τον τρόπο που τα έχετε κάνει, πάρα πολύ θα ήθελα να είμαι Πόντι. Και θέλω να σας πω μια τελευταία κουβέντα στη πιο κοντινή γλώσσα στην αρχαία ελληνική που είναι η αρχαΐζουσα ποντιακή. Πρόεδρε, τρανών τιμήν εδέκες μας που έρθετε, αδάμετε μας, πολλά ευχαριστίας. Αυτά, παιδιά. Αυτά επόθηκαν. Το βάλαμε αφού μου το ζητήσατε. Πάμε τώρα στις γραμμές. Την περίμενα πολλά χρόνια αυτή τη στιγμή. Έκαιγαν τα μέσα μου και ήθελα να τα βγάλω. Αυτό θέλω να σας πω, έτσι όπως τα μιλάμε κάθε μέρα. Πάμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε γραμμές κατευθείαν. Γεια σας. Έπεσε. Ναι. Γεια σας. Είσαι και πρώτος. Αλλό στο Δημητράκη, ρε. Είσαι ο πρώτος των πρώτων. Έλα, αγοράκι μου, άστα αυτά. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, έλα, 49 γράφει το κοντέρ και πάνω από 100 θα φτάσει συνέχεια. Μαγκάρι. Ξέρεις αυτό. Είπε ο Γιαννούλης μια κουβέντα.
Μας ενδιαφέρει, λέει, το πρωτάθλημα. Όχι να κάνουμε χίλια μάτσα αίτητη. Και όντως αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα, αλλά οι νίκες και οι ισοπαλίες, ακόμα όταν χρειαστεί ισοπαλία, όταν δεν χρειαστεί, εντάξει, το θέμα δεν είναι αυτό. Χρειαστεί το θέμα να μην χρειαστεί καμία ισοπαλία, να πας μόνο με νίκες. Αυτό είναι το θέμα. Στο. Από εκεί και έπειτα, συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στο βόλεϊ που τα κατάφερε, έστω πως έγινε η φάση που το διακόψανε με το έτσι θέλω για να μην γράψουν ότι χάσανε από το ΠΑΟΚ. Τι πράγμα είναι αυτό δηλαδή. Τι πράγμα είναι αυτό. Ντροπή είναι αυτά τα πράγματα. Τέτοιο μίσος. Τέτοιο μίσος, τι να πω, ρε δηλαδή, παιδιά, τι να πω, πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα έτσι τα τελευταία χρόνια. Από τα παλιά τότε τα χρόνια που είχαν πέσει, που πήγαν να βοροβοκίσουν και εμείς δεν το δεχτήκαμε, από τότε δηλαδή μας έχουν στην μπούκα. Από τότε, αν το κάναμε, άμα το υλώναν τότε, θα μας ρίχνανε εμάς μετά, ξέρεις, ε. Θα λέγανε αυτοί έτσι και έτσι κάνανε και θα την πατούσαμε εμείς μετά, τέλος πάντων. Το θέμα είναι τώρα η ομάδα, τώρα την Πέμπτη είχε ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι. Εύκολα, δύσκολα πιστεύω θα κερδίσουμε. Όπως το είπες, δύσκολο παιχνίδι. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί πουθενά ο Πανιώνιος. Πουθενά. Όχι, και όχι. Εγώ θα πω ότι είναι και μία έδρα που πάρα πολύ οικία είναι σε συγκεκριμένους οπαδούς άλλης ομάδας. Άρα πρέπει να έχουμε το νου μας. Ξαφνικά θα έχει πάρα πολύ κόσμο ο Πανιώνιος που μπορεί στα άλλα μάτς να είναι με χίλιους νοματέους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς. Το νου σας, ρε μαλλιά. Αυτό σήμερα. Σήμερα έχει και κλήρωση κυπέλλου, αν ξέρεις, έτσι. Ναι, εντάξει. Ελλάδος. Αποφεύγουμε τα δύσκολα τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η κλήρωση. Θα έχει βέβαια διπλά μάτς. Καλαμάτα εγώ θέλω, έτσι. Καλαμάτα θέλω και όφι να με τον Άρη και Ξάνθη με τον Ολυμπιακό. Απ' έστω χουμπημένα, έτσι. Ομορφιά. Να πάει η ομορφιά το πράγμα, κατάλαβες. Γεια σου, Μιτσάκο! Βάλε και μένα συγκλήρωση και όπως λέμε και το άλλο που προηγήθηκες, από το τραγούδι του Λεπά, ξέρεις. Προηγήθηκες, καλά να πάρεις. Προηγήθηκες, Φιλιά. Πάμε, γεια σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είσαι ο? Είμαι ο και λέγομαι. Λοιπόν, δεν σε καταλαβαίνω, είσαι βραχνή φωνή, είσαι ή βραχνιασμένος είσαι και δεν σε καταλαβαίνω. Βραχνιασμένος είμαι, ρε φίλε, αφού ξέρεις τι περάσαμε. Δημητράκη, όχι ρε φίλε, όχι ρε Κάρι, όχι αδερφέ μου. Λοιπόν, να πω στους συνακροατές πόσο σημαντικό ήταν για σένα, έτσι και ερχόταν ο Ιβάν όπως και είδε. Και είχες λαχτάρα να του πεις. Ήθελα, φίλε, αυτά τα πράγματα. Μάλλον να πω την αλήθεια. Άλλο ήθελες να πεις. Άλλα ήθελα να πω. Αλλά επειδή είσαι ευγενικό παιδί. Είμαι ευγενικό παιδί. Δεν με αφήσει να πω. Πρόεδρε, είδατε όλους μας. Όχι. Πρόεδρε, πάρε του Ρέντι. Πάρε του Ρέντι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πει. Ξέρεις τι γίνεται, Μίτσο. Ο κόσμος νομίζει ότι εμείς που κάνουμε εκπομπές και ασχολούμαστε και παραπάνω, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ. Ότι με τον Εβάν, ας πούμε, έχουμε κάθε μέρα μία επαφή ή κάθε τόσο συζητάμε ή οτιδήποτε. Δεν ισχύει. Για μένα, προσωπικά, έτσι. Γιατί δεν είμαι και ρεπόρτερ, δεν είμαι δηλαδή στου αγώνε ομάδα ή στα ταξίδια κτλ. Οπότε, τη μία ευκαιρία που θα σου δοθεί για να τα πει εκεί, που εγώ έχω το μικρόφωνο και ακούει όλο ο κόσμο, θα του βγάλει τα σώψυχά μου, έβγαλα, φίλε. Εσύ το ξέρει πόσο λαχταρούσα να του πω αυτό το ευχαριστώ, ρε φίλε. Όχι τίποτα, δεν προσδοκούμε κάτι. Ούτε περιμένει να ακούσει από εμάς την κουβέντα. Αλλά από ό,τι φάνηκε, το ευχαριστήθηκε και στα ποντιακά, γι' αυτό και σηκώθηκε και υποκλήθηκε και στον κόσμο. Εντάξει. Από ό,τι φάνηκε, ευχαριστήθηκε και όλο το event, όλο, γιατί έφυγε όλο, μετά τη μία αργά, έφυγε στο τέλος. Πάρα πολλές ώρες. Τουλάχιστον 3-4 ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Μπράβο για αυτό που έφτιαξες, φίλε. Είσαι μάγος. Η εταιρεία Angel μάγεψες. Μάγεψες, φίλε, έκανες μια πανευρωπαϊκή εμβέλεια διοργάνωση. Ο Σανιώτης από τη δική του την πλευρά μάγεψες στα τηλεοπτικά, στα σκηνοθετικά, στα σουξουμούξου. Έτσι, τι να πούμε, για την Ξένια να πούμε. Όχι. Για το γαλακτερό τον αδερφό που ήρθε και ήταν με κοιτούσε στα μάτια, φίλε, δεν έχασε ούτε κουβέντα μου. Ο Γιώργος από τους καλούς, από τους εξαιρετικά καλούς συνεργάτες, ο οποίος βοήθησε στις κονσόλες παντού. Βοήθησε. Μεγάλη υπόθεση. Τι ώρα ξεμπέρδεψες από εκεί, γιατί εγώ έφεγα 2:20, λοιπόν, εσύ έφυγες 2 ώρα. Εγώ θα σου πω τι ώρα φορτώσαμε την Ταλίκα και ήταν έτοιμη να φύγει. Ναι. Να πάει στις αποθήκες. Τι ώρα? 6:10 το πρωί. Έκλεισες 12ωρο, ε. Όχι 12ωρο, αφού ήμασταν και 10 η ώρα την προηγούμενη. Σωστά, για την Τζενεράλε, βέβαια. Εντάξει. Φίλε. Παραλίγο 24ωρο. Όλο αυτό λέει, ήταν ζουμουσού. Πάω και σε. Τι να καταλάβω. Μπράβο και στην διοργανώτρια
η οποία ήταν Ηλία... πάρα πολύ ένα δύσκολο έτσι, θέμα. Πάρα πολύ. Και στον Ηλία τον Παυλίδη που το διοργάνωσε όλο και έτρεξε και αγωνίστηκε και... Ναι, ναι. Πολύ δύσκολο, για πρώτη φορά έτσι όπως έγινε, ήταν πολύ δύσκολο. Ξέρεις ότι υπάρχουν, όταν στείλουν τέτοια στο εξωτερικό, υπάρχει, μπορεί και ετήσια προετοιμασία. Ναι, ναι. Ξέρω, τώρα εμείς εδώ έκανες σου λέω πήραμε, θαύματα τώρα. Πήραμε το κολλάι τώρα εμείς, τώρα φέραμε μου άνθρωπο. Εντάξει φίλε, το χάρηκε και ο Roy Jones Jr. που ήτανε και χαρήκαμε και που ο Παπάζο φτυλίχθηκε με την ποντιακή σημαία και πήρε τον ευρασιατικό τίτλο. Πολύ, δεν ήταν αγώνες επίδειξη για χαβαλέ παιδιά, ούτε θέατρο. Μιλάμε τώρα μάχες, σώμα με σώμα. Όχι, έτσι. Μέχρι όχι wrestling, τόσεις. Δεν είμαστε wrestling. Ακριβώς, δεν είμαστε wrestling. Τώρα ο καθένας με την κουκούλα να πούμε τα περίεργα τα αυτά, κάτι δράκους, κάτι τέτοια, δεν είναι κουκουλοθέατρο. Είναι πυγμαχία επαγγελματική. Δύσκολα πράγματα. Καταρχήν πρώτα απ' όλα, δεν νομίζω ότι τα αίματα ήταν κέτσαπ. Δεν νομίζω, ήταν φίλε. Κατάλαβαν. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όταν μαζεύαμε, όταν μαζεύτηκε το ring στο τέλος και έφυγε, από κάτω είχε καμιά δύο-τρεις κουβάδες γεμάτους νερό και όλοι οι μουσαμάδες. Πολύ αίμα, φίλε. Πολύ αίμα. Φίλε, βγαίνει με κόπο. Είναι φίλε πολύ σκληρό άθλημα. Πολύ σκληρό άθλημα. Εγώ άλλη φορά από κοντά δεν είχα δει. Κάποιες στιγμές πιάστηκε το στομάχι μου. Τι γίνεται, φίλε. Και μετά αγκαλίτσα. Έτσι, μπαμ, μπουμ, μπουνιές και μετά αγκαλίτσα. Ναι, ναι. Είδες πως είναι ο αθλητισμός αυτού του είδους. Που λένε ότι είναι βίαιο και πρόκειται. Αγκαλιά αμέσως. Ο ένας έδινε τις καλύτερες μπουνιές των άλλων. Και στο τέλος, το συνεχάρι και όλα σου έλεγε τον άλλον. Βέβαια. Μπράβο σου έλεγε όλα στον άλλον. Που με έδιρες. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Γεια σου Μιτσάκο, γεια σου Καρυπίδη, αδερφέ μου. Να πω ότι ο κόσμος στον Παλατάκι ήταν σούπερ, φίλε. Υπέροχος. Έπαθα πλάκα. Και πολλοί κόσμος και... Πολλοί κόσμος και από τις δύο πλευρές. Και πάθος και μπρίο. Α, δεν ευχαριστήσαμε τη Δημητρούλα, δεν ευχαριστήσαμε ρε φίλε. Τη Δήμητρα, ναι. Το κουκλί. Ήταν δίπλα. Το κουκλί. Κουκλίτα. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου Δημητράκη μου. Και πάλι όλο τον κόσμο, παιδιά. Να σε γερός αδερφέ μου. Και το team, έτσι της. Οικογένεια. Οικογένεια. Όλοι μαζί, μπράβο, μπράβο. Φιλιά, φιλιά. Να πούμε θα ξανακάνουμε κι άλλα, έτσι. Εννοείται, φίλε, τώρα πήραμε το κολλάι. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι γερός. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Δημήτρης Καρυπίδης, μοναδικός σε αυτά. Είναι ο φίλος μας που μας έστησε και το πάρτι στον Όμιλο για τα 20 χρόνια. Αδερφός. Αδερφός. Αυτός ο Καρυπίδης είναι αγαπημένος αδερφός. Ναι, γεια σας. Ναι, Κωστή. Διευκρινίζουμε, ρε παιδί μου, με τα επίθετα μπορεί να γίνει καμιά παρεξήγηση. Κατάλαβες. Γεια πες, αδερφέ μου. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Κωστή, πώς τη λες εκείνη τη διαφήμιση ρε, θα μείνει από δουλειά ο Μανολόπουλος, πώς πω, πονέσαν τα μάτια μας, δεν θυμάσαι. Α, έχει πολύ καιρό που τι έχει να παίξει αυτή. Ρε εσύ, τι ματσάκι ήταν αυτό εχθές. Για πες. Τι ματσάκι ήταν αυτό, δηλαδή αυτό το λιμιό το παιδί με τα κουνάκια, κάτι τέτοιο, δηλαδή επιτέλους αρχίζουμε και βλέπουμε μπάλα. Κάνει μία τρίπλα πάνω στη γραμμή, ποδιά κάτω, τούνελ λέγεται στα αγγλικά ας πούμε, που την έχω δει αυτή την τρίπλα από τον Χουάν Ρικέλμε. Ξέρεις που είσαι λίγο πλάτη στον αντίπαλο και του κάνεις μία με το εξωτερικό του παπουτσού και την περνάς κάτω από τα ποδαράκια όσο χρειάζεται. Και έρχεται ο άλλος και του παίρνει τα νιάτα μετά. Τεράστια βελτίωση του λιμιού. Ο μόνος λίγο χαμένος εχθές, αλλά εντάξει επανέλθει, ήταν λίγο ο αρχηγός μας. Κοίταξε. Δεν τον είδα πολύ στο μάτι. Θα σου πω το εξής. Χρειάζεται χρόνος. Ούτε και το Γιαννούλη εχθές τόσο πολύ, έτσι. Έτρεξε πολύ ο Γιαννούλης, έκανε έτρεξε, χιλιόμετρα. Ναι, απλά εχθές πιο πολύ ήμασταν από τη μεριά του Λιμνιού. Α, σου πω το εξής. Ο αρχηγός χρειάζεται χρόνο. Θέλει, ναι, εντάξει. Θέλει, πιστεύω ακόμα. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί ιατρικά να είναι έτοιμος, αλλά θέλει. Αν κάνει ένα τζαρτζάρισμα, α πούμε, μπορεί πάλι να έχουμε χτύπα ξύλο. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Ναι. Και πάλι, άμα έμπαινε αυτή η φαουλάρα που έβαλε, που εκτέλεσε και ο άλλος το κατέβασε από το γάμα, θα συζητούσαμε αλλιώς. Το φάουλ που έκανε Του Δημητράκη του Πέλκα που θα βγει τον γκολ έτσι. Θα μιλούσαμε για γκολ χρονιάς όπως πέρυσι του Βιερίνια στο ίδιο γήπεδο. Με απευθείας ούτε κοντρόλ ούτε τίποτα, βόλπλα ναι από κόρνερ. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν σήμα εκπομπής για πολλά χρόνια. Αλλά εντάξει, παίζει και τέρμα, τι να κάνουμε. Οι δικοί μας οι αντίπαλοι τα πιάνουν φίλε. Δεν είναι κουνέλες. Να στέλνουν μηνύματα οι φιλοζωικές ότι πνίγουν τα κουνέλια τερματοφύλακες. Συγχαρητήρια να σου πω για την Παρασκευή.
Είσαι καλά, αδερφέ. Είσαι καλά. Και την Κυριακή πιστεύω τώρα, αν και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε. Είπαμε, δεν είμαστε από εδώ δυτικά. Θα πάρω το μικρό μου το ζουμουσάκι για καμιά βολτίτσα να φτιάξω και λίγο στο γήπεδο να τον μπολιάζω σιγά-σιγά. Να επισημάνω ότι δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις όπως τις άλλες χρονιές. Δηλαδή που ήταν πολλές περιοχές αποκλεισμένες. Νομίζω μόνο ο Εύοσμος μου έγραψε τις προάλλες. Ναι. Οπότε. Αλλά και να μην είναι, ελάτε για να γνωρίσετε τα παιδιά. Θα χαρώ πολύ. Αυτή θα είναι μια διαφορετική αιμοδοσία για μένα, γιατί πρώτη φορά θα είναι και το καρντάσι μου, θα έρθει ο αδερφός μου από Πάτρα και θα είναι εκεί μαζί. Δεν, σε καμία άλλη από τις 18 προηγούμενες δεν ήταν. Θα είναι και ο αδερφός μου, οπότε θα το χαρώ πολύ περισσότερο. Έγινε, αδερφέ, σε χαιρετώ. 7-19 βάλεμε. 7-19. Good village. Έγινε, Πετράν, σε χαιρετώ. Το μεσημεράκι, το μεσημεράκι. Φυλάκια. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Παρακαλώ, ναι! Γεια σας! Ναι, καλημέρα! Καλώς το κορίτσι που σπάει την ανδροκρατορία στο παραένα! Καλώς την! Είπα να πω καλή προχριστουγεννιάτικη εβδομάδα. Μπράβο. Και να κλείσω έτσι την, γιατί είσαι και στο τέλος. Μ' άρεσε πολύ μια, έτσι, σε μια αθλητική εκπομπή έκανα ζάπινγκ χθες το βράδυ, κάναμε με τον σύζυγο, που έλεγε άνετος και επιβλητικός για τον ΠΑΟΚ. Έρχομαι πάντα έτσι μ' άρεσε, έτσι με τα φτερά πολύ πάντα. Πολύ ωραία έκφραση. Είναι ωραία λέξη που την έχουμε ψιλοαμελήσει, το επιβλητικός. Δείχνει μια αρχοντιά, δείχνει μια καθαρότητα. Δείχνει μια αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ήθελα να συμμετέχω κι εγώ. Πολύ ωραία. Στην κλήρωση θα βάλω το όνομα του Γιάννη του συζύγου, 502. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Να σε καλά, να σε καλά. Και σε σένα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Η Μαριλής τώρα θα μας δώσει το τυχερό. Μαριλής, ου! Μαριλής! Τρόμαξα, λέει. Θέλω ένα νουμεράκι από το 1 μέχρι το 46. Το 27, ανυπερθέτως. Σε ευχαριστούμε. Το 27. Κάτσε να βάλουμε χαλάκι να μην είμαστε ξυπόλοιποι. Έτσι. Λοιπόν, το 27 είναι ο Ξενίδης Βασίλης 529. Σε 529. Ξενίδης Βασίλης. Σε 529. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 2. 2 με 2,5 παίζουμε, κάνουμε αντίστροφη μέτρηση, κάνουμε μουχαμπέτη, κάνουμε χαβά, με quiz, με ερωτήσεις, με παιχνίδια, με υπέροχα πλούσια δώρα. Και αυτή τη βδομάδα θα έχουμε καταπληκτικά πράγματα. Και αυτή τη βδομάδα συμμετέχετε στην κλήρωση για μεγάλο δώρο για το κλιματιστικό από την Climart Home, το φίλο μου τον Κώστα τον Γιωσέ. Φτάνουμε στο τέλος. Θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, χορηγός δεύτερης ώρας. Όσοι δεν πήγατε να φάτε, χάνετε! Τρέχουν τα σαλάκια. Η παντσέτα του. Μπρασελέ για το χέρι. Το μπιφτεκάκι του κλαίνε πάνω από τα πιάτα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Πεντανόστιμο όλα σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο 705-750. Φυσικά καυσόξυλα φυτάς, βελανιδιά, οξιά, αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξερά. Δεν υπάρχει τέτοιο ξύλο πουθενά. 411-636 Βασιλής Όλγας 206, περιοχή Ντεπό. Αυτός είναι ο καυσοξυλάρχης της πόλης, ο φυτάς. Γεια σου Κωνσταντίνε, φιλιά και στην Τζόφα. Και βέβαια Tenda Home 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011. Βάλτε την αντιρρημική ζελατίνα, κλείστε το μπαλκόνι σας και θα με θυμηθείτε, θα σωθείτε. Θα σωθείτε. Φεύγω, έρχεται φοβερό δίδυμο Κόλκα Μπατμανίδη, Μπατμανίδη Κόλκα, το ψυχιατρίο. Αμείς θα τα πούμε στις 2. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.